Τώρα θα μιλήσουμε για μια σημαντική νεκροανάσταση που έγινε στη Ρωσία και που εγγράφηκε στα χρονικά της Μόσχας και αργότερα εξεδόθηκε από τη λαύρα του Οσίου Σεργίου και αυτή η έκδοση έγινε επανεκτύπωση που δημοσιεύτηκε στην πόλη Καλούγκα το 1911 με μετάφραση από τον Αντώνιο Ντανίλη. Μας αναφέρει ότι αυτός ο άνθρωπος και λέγει: «Θα μπορούσα να πω ότι κατά τη γνώμη μου πιστεύω σωστά στο Θεό, πίστευα ότι είναι αιών, ότι είναι προσωπικός παντοδύναμος και αιώνιος. Δεχόμουν ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από αυτόν, αλλά δεν πίστευα στη μεταθάνατο ζωή. Και εγώ, όπως και ο γνωστός μου για τον οποίο είχα ομιλήσει, δεν καταλάβαινα πως έχω αυτή την εσφαλμένη αντίληψη περί θανάτου, μέχρι να μου το δείξει ένα περιστατικό. Και αυτό αποτελεί ακόμα ένα δείγμα της μη σοβαρής σχέσεώς μας γενικά με τη θρησκεία και ειδικά της δικής μου απροσεξίας σε ό,τι αφορά την πνευματική ζωή. Έτυχε να γνωριστούμε ένα σοβαρό, πολύ μορφωμένο άνθρωπο, το συμπαθούσα πολύ. Εκείνος ζούσε μόνος του, συχνά τον επισκεπτών. Και μια φορά που πήγα να τον δω, τον βρήκα να κάθεται στο γραφείο να διαβάζει την χριστιανική κατήχηση. Τι σημαίνει αυτό, πρόχωρε Αλεξάνδροβιτς, έτσι τον έλεγαν, θέλετε να γίνετε δάσκαλος, τον ρώτησε. Όχι αγάπητε μου, τι λες δάσκαλος, μακάρι να μπορούσα να γίνω δάσκαλος. Πρέπει να προετοιμαστώ για τις εξετάσεις, ο καιρός πλησιάζει, βλέπεις μέρα με τη μέρα ασπρίζουν όλο και περισσότερο τα μαλλιά μου. Κάθε στιγμή μπορεί να με καλέσουν, μου απάντησε, όπως και πάντα με ένα χαλόγελο. Δεν πήρα στα σοβαρά τα λόγια του. Επειδή ήταν άνθρωπος μορφωμένος και πάντα διάβαζε πολύ, νόμιζα ότι απλά ψάχνει τη συγκατοίκηση κάποιες πληροφορίες. Αυτός όμως ήθελε να μου εξηγήσει ακριβώς τι εννοούσε και μου είπε. Διαβάζω πολλά και διαφορετικά σύγχρονα έργα και συναντώ εκεί πολλές ανοησίες, γι' αυτό και εξετάζω τον εαυτό μου να μην αποκλειστώ από τη σωστή οδό, γιατί στο τέλος της ζωής μας περιμένουν εξετάσεις. Πραγματικά δύσκολες εξετάσεις και επιπλέον δεν θα υπάρξει δυνατότητα να τις ξαναδώσουμε. Πιστεύετε εσείς όλα αυτά? Μα πώς μπορώ να μην πιστεύω? Τι, πέστε μου αληθινά, μπορεί να μου συμβεί? Απλά θα διαλυθώ και θα γίνω σκόνη. Και αν όχι, τότε μήπως θα υπάρξει η περίπτωση να κληθώ και να απολογηθώ για τις πράξεις μου? Δεν είμαι ψυχοξύλο. Έχω θέληση και διάνοια. Συνειδητά έζησα και συνειδητά έπραξα όλες τις αμαρτίες μου. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Προχωρέα Αλεξάνδροβιτς, πώς φύτρωσε μέσα σας η πίστη στη μεταθάνατο ζωή. Η άποψή μου είναι ότι ο άνθρωπος πεθαίνει και όλα τελειώνουν. Τελεία και πάω. Τον βλέπεις ακίνητο και άψυχο να σαφίζει και να αποσυντίζεται. Πώς μπορούμε μετά να μιλάμε για κάποιο είδους ζωή, του είπα εγώ εκφράζοντας τη γνώμη. Με συγχωρείτε, και για τον Λάζαρο και τον Τελώνη, τον τετραήμερο, τι να πούμε. Εννοούσε την τετραήμερη ανάστασή του, είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός. Ο ίδιος υπήρξε όμοιος με μένα άνθρωπος και πλάστηκε από τον ίδιο πυλό όπως και εγώ. Τον κοιτούσα και δεν μπορούσα να αποκρύψω την έκπληξη. Την έκπληξή μου. Ήταν δύνατο ένας τόσο μορφωμένος άνθρωπος να πιστεύει σε αυτά τα διανόητα πράγματα? Ο Πρόχωρος Αλεξάνδροβιτς με τη σειρά του με κοίταξε με προσοχή και μου είπε με χαμηλό τόνο: «Μήπως είστε απιστός?» «Όχι, γιατί εγώ πιστεύω στο Θεό», του απάντησε. «Κι όμως, στη μεταθάνατο ζωή που μας αποκαλύπτει το Ευαγγέλιο, δεν πιστεύετε? Σήμερα ο καθένας τον Θεό τον καταλαβαίνει διαφορετικά. Την Θεία Αποκάλυψη την κόβει και τη ράβει στα μέτρα του. Υπάρχει ακόμα και ανθρώπινη αξιολόγηση. Σε αυτό λένε πρέπει οπωσδήποτε να πιστεύουμε σε εκείνο, μπορεί και να μην πιστεύουμε και σε ένα τρίτο λόγο χάρη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε. Σαν να είναι πολλές οι αλήθειες και όχι μία. Και δεν καταλαβαίνω ότι σε αυτή την περίπτωση πιστεύουν σε κάτι που είναι προϊόν της δικής τους σκέψης και της φαντασίας. Οπότε δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για πίστη στο Θεό. Μπορούμε όμως σε όλα να πιστεύουμε. Μερικές φορές συναντάμε πολύ παράξενα πράγματα. Θέλετε να πείτε ακατανοητά? Προσπαθήστε να καταλάβετε τον εαυτό σας. Δεν θα μπορέσει. Πρέπει να καταλάβετε ότι η αιτία είστε εσείς ο ίδιος. Προσπαθήστε να μιλήσετε με έναν απλό άνθρωπο για τον τετραγωνισμό του κύκλου ή για κάποιο άλλο θέμα από τα ανώτερα μαθηματικά. Εκείνος δεν θα καταλάβει τίποτα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να απορρίψουμε την ίδια την επιστήμη. Βέβαια είναι πιο εύκολο να απορρίπτουμε κάτι, αλλά τις περισσότερες φορές από αυτό δεν βγαίνει κανένα αποτέλεσμα. Σκεφτείτε λίγο πόσο παράλογο είναι αυτό που μου λέτε. Λέτε ότι πιστεύετε στο Θεό, αλλά στη μεταθάνατο ζωή δεν πιστεύετε. Ο Θεός όμως δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Διαφορετικά τι Θεός είναι αυτός? Άλλωστε για τη ζωή πέραν του τάφου μίλησε ο ίδιος ο Χριστός. Είναι δυνατόν να έλεγε ψέματα? Κανείς όμως, ακόμα και χειρότεροι εχθροί του, δεν μπόρεσαν να το κατηγορήσουν για το ότι κήρυτε ψέματα. Για ποιο λόγο τότε αυτός ήρθε στη γη και υπέφερε τόσα πάθη? Για ποιο λόγο, σας ρωτάω.
Αν εμείς θα διαλυόμαστε και θα γινόμαστε σκόνη, όχι, δεν μπορείτε να συνεχίσετε να σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να κατανοήσετε πόσο σημαντικό είναι κάτι τέτοιο. Αν αποκτήσετε σωστή αντίληψη πάνω στο θέμα αυτό, τότε η ζωή σας θα αλλάξει. Θα γίνει μέσα σας μία κατά κάποιο τρόπο ηθική επανάσταση. Η επίθεση αυτή θα σας στηρίζει και ταυτόχρονα θα σας παρηγορεί. Θα είναι για σας ένα στήριγμα στον καθημερινό σας αγώνα. Έβλεπα αυτά που έλεγε ο πρόφορος Αλεξάνδροβιτς. Υπήρχε και υπάρχει κάποια λογική. Εκείνο το βράδυ επέμενε πάρα πολύ ο πρόφορος Αλεξάνδροβιτς και μου έδωσε κάποια βιβλία να διαβάσω για την μεταθάνατη ζωή. Αν και τα διάβασα, αυτά δεν με έπεισαν. Αργότερα με μετέθεσαν σε κάποια υπηρεσία και αρρώστησα από την ευθονία. Το αποτέλεσμα ήταν να καταλήξω στο νοσοκομείο. Θυμάμαι πως γύρω στις 4 με έπιασε ρίγος και εγώ για να δεσταθώ κυλήθηκα με μια κουβέρτα. Ξαφνικά αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Φώναξα το νοσοκόμο, με πλησίασε, σήκωσε το κεφάλι μου από το μαξιλάρι και μου έδωσε μια φιάλη με οξυγόνο. Κάπου χτύπησε το κουδούνι και σε λίγα λεπτά στο δωμάτιό μου μπήκε τρέχοντας ο προϊστάμενος στο νοσοκόμο και λίγο αργότερα ένας μετά τον άλλον οι δύο γιατροί μας. Ίσως κάποια άλλη στιγμή ασυνήθιστη αυτή συγκέντρωση όλου σχεδόν του προσωπικού του νοσοκομείου γύρω από το κρεβάτι μου, αλλά και πολλής χρόνος που χρειάστηκε να συγκεντρωθούν, αναμφίβολα θα μου προκαλούσε έκπληξη, ίσως θα με έφερνε σε αμηχανία. Τώρα όμως έμεινα τελείως αδιάφορος για αυτό το γεγονός, σαν να μην με αφορούσε αυτό. Μια παράξενη αλλαγή έγινε ξαφνικά μέσα μου. Ενώ πριν από ένα λεπτό ήμουν γεμάτος ζωή, τώρα αν και τα έβλεπα όλα και είχα πλήρη συνείδηση αυτών που συνέβαιναν γύρω μου, όμως είχα μία τέτοια αδιαφορία και μία τέτοια αποξένωση που δεν μπορεί να περιγραφεί, αδιανόητη για ένα ζωντανό πλάσμα. Όλη η προσοχή μου συγκεντρώθηκε σε μένα τον ίδιο. Και εδώ όμως παρατηρούσα μία παράξενη ιδιομορφία, μία κατά κάποιο τρόπο διχοτόμηση. Είχα την πλήρη συνείδηση του εαυτού μου και καθαρές αισθήσεις μου και όμως ταυτόχρονα έβλεπα τον εαυτό μου με τόση αδιαφορία σαν να είχα χάσει τελείως τις φυσικές αισθήσεις. Είδα για παράδειγμα τον γιατρό που σήκωσε το χέρι μου για να μετρήσει το σφιγμό. Έβλεπα και κατανοούσα αυτά που έκανε, αλλά δεν αισθανόμουν το άγγιγμά του. Έβλεπα τους γιατρούς οι οποίοι με σήκωσαν στο κρεβάτι και κάτι έκαναν στην πλάτη μου. Και στην πλάτη μου παρουσιάστηκε το ίδιο. Τους έβλεπα και κατανοούσα αυτό που έκανα. Όμως δεν αισθανόμουν τίποτα και όχι γιατί είχα χάσει τις αισθήσεις μου, αλλά γιατί αυτό που έκανα δεν με αφορούσε. Εγώ κλείστηκα κάπου στο βάθος του εαυτού μου και δεν άκουγα και δεν παρακολουθούσα τίποτα από αυτά που έκαναν σε μένα. Σαν να αποκαλύφθηκαν ξαφνικά μέσα μου δύο υπάρξεις. Η μία η πιο σημαντική, η οποία ήταν κρυμμένη στο βάθος του εαυτού μου και η άλλη εξωτερική πλευρά της υπάρξεώς μου ήταν ασφαλώς μικροτέρας αξίας και σημασία. Και τώρα ο συνδετικός κρίκος που τις ένωνε μεταξύ τους κάηκε ή έλειωσε και αυτές διασπάστηκαν. Τη μία ύπαρξη την ισχυρότερη την αισθανόμουν έντενα και την άλλη την ασθενέστερη αδιαφορούσα τελείως. Το ασθενέστερο αυτό στοιχείο ήταν το σώμα μου. Μπορώ να φανταστώ πως λίγες μέρες νωρίτερα θα με ξάφνιαζε η αποκάλυψη του εσωτερικού μου εαυτού, άγνωστου μέχρι τότε, που όμως κατά πολύ υπερήχε του άλλου μισού, το οποίο σύμφωνα με τις πεποιθήσεις μου αποτελούσε τον όλο άνθρωπο και το οποίο τώρα δεν πρόσεχα σχεδόν καθόλου. Πολύ παράξενη ήταν αυτή η κατάσταση. Ενώ ήμουν ζωντανός τα έβλεπα, τα άκουγα και τα κατανοούσα όλα, όμως ταυτόχρονα δεν έβλεπα και δεν κατανοούσα τίποτα αισθανόμενος αυτή την απόλυτη αποξένωση. Ο γιατρός με ρώτησε κάτι. Τον ρωτούσα και κατάλαβα αυτό που με ρώτησε, αλλά δεν του απάντησα. Δεν απάντησα επειδή για μένα δεν υπήρχε λόγος να μιλήσω μαζί του. Αυτός φρόντιζε και ανησυχούσε για μένα, για εκείνο όμως το μισό του εαυτού μου το οποίο δεν είχε πια για μένα καμία σημασία. Όμως ξαφνικά αυτό το άλλο μου μισό με έκανε να το προσέξω. Και αυτό έγινε πολύ απότομα και με έναν τρόπο ασυνήθιστο. Ξαφνικά αισθάνθηκα ότι κάποια δύναμη με τραβάει δυνατά προς τα κάτω. Τα πρώτα λεπτά αισθανόμουν σαν να ήταν κρεμασμένα σε όλα τα μέλη του σώματός μου μεγάλα βάρη. Αργότερα αυτή η δύναμη αυξήθηκε τόσο πολύ που η λέξη βάρος δεν μπορεί να εκφράσει εκείνη την πίεση που αισθανόμουν. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργούσε ένας άλλος νόμος, της Σέλσιους, με δύναμη χίλιες φορές μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη. Μου φαινόταν πως το κάθε μέλος του σώματός μου, κάθε τρίχα, κάθε φλέβα, κάθε κύτταρο έλκονται από κάποια τέτοια δύναμη που δεν μπορείς να την αντισταθείς. Όπως είναι ένας δυνατός μαγνήτης, έλκει κομμάτια σιδήρου. Όμως,
Αυτή η αίσθηση τόσο δυνατή και να ήταν, δεν με εμπόδιζε να σκέφτομαι και να καταλαβαίνω. Συνειδητοποιούσα το παράδοξο αυτής της κατάστασης. Είχα και την αίσθηση της πραγματικότητας, ότι δηλαδή βρίσκομαι ξαπλωμένο στο κρεβάτι μου, ότι το δωμάτιο μου βρίσκεται στο δεύτερο όροφο, ότι κατά κάτω από αυτό υπάρχει ένα άλλο δωμάτιο. Ταυτόχρονα όμως ήμουν σίγουρος ότι αν υπήρχαν κάτω όχι ένα, αλλά 10 δωμάτια, το ένα πάνω στο άλλο θα άνοιγαν αυτά για να περάσω. Προς πού? Κάτω, στο βάθος της γης. Ναι, στο βάθος της γης. Γι' αυτό ήθελα να ξαπλώσω στο πάτωμα και προσπάθησα να το κάνω. Ψυχοραγία, άκουσα να λέει ο γιατρός. Επειδή δεν μιλούσα εκεί μου συγκεντρωμένο στον εαυτό μου, το βλέμμα μου δεν έκραζε τίποτα που ήταν αδιάφορο. Οι γιατροί νόμιζαν ότι έχασα τις αισθήσεις μου και γι' αυτό μιλούσαν ανοιχτά. Εν τω μεταξύ εγώ όλα τα καταλάβαινα πολύ καλά. Ψυχοράγη μου, θάνατο σκέφτηκα εγώ όταν άκουσα αυτά που έλεγε ο γιατρός. Πραγματικά, είναι δυνατόν εγώ να πεθάνω, έλεγα στον εαυτό μου. Μα πώς και γιατί δεν μπορούσα να το εξηγήσω στον εαυτό μου. Ξαφνικά θυμήθηκα τις σκέψεις κάποιων επιστημόνων που είχα διαβάσει κάποτε αν αληθινά είναι οδυνηρός ο θάνατος. Έκλεισα τα μάτια μου και συγκεντρώθηκα σε αυτά που γίνονταν μέσα μου. Σωματικούς πόνους δεν είχα. Και όμως, υπέφερα και βασανιζόμουν. Γιατί ποια ήταν η αιτία του πόνου, ήξερα από ποια ασθένεια πεθαίνω. Μήπως με έπνιγε το είδημα ή αυτό εμπόδιζε την κανονική λειτουργία της καρδιάς μου και γι' αυτό υπέφερα. Δεν ξέρω. Ίσως αυτή ήταν για τους γιατρούς η αιτία του θανάτου που με πλησίαζε, αλλά αυτό που με απασχολούσε. Καθόλου δεν με απασχολούσε αυτό όμως. Ο κόσμος αυτός με τους γιατρούς και όλους τους ανθρώπους ήταν πια ξένος για μένα. Το μόνο που αισθανόμουν ήταν αυτή η ανυπέρβλητη έλξη για την οποία μίλησα παραπάνω. Αισθανόμουν ότι κάθε στιγμή η έλξη αυτή δυναμώνει και ότι γρήγορα πλησιάζω και σχεδόν αγγίζω εκείνο το μαγνήτη που με έλκει. Ήξερα ότι μόλις θα τον αγγίξω θα γίνω ένα με αυτόν και καμία δύναμη στον κόσμο δεν θα μπορέσει να με χωρίσει από αυτόν. Και όσο πλησίαζε αυτή η στιγμή, τόσο περισσότερο φοβόμουν και τόσο μεγαλύτερο βάρος αισθανόμουν στην ψυχή μου. Όλη η ύπαρξή μου διαμαρτυρόταν. Αισθανόμουν ότι δεν είναι δυνατόν να ενωθώ εγώ ολόκληρος με αυτό. Κάτι θα μείνει ελεύθερο. Και αυτό το κάτι, με όλες τις δυνάμεις του, προσπαθούσε να απομακρυνθεί από αυτό το κέντρο έλξης. Αυτός ακριβώς ο αγώνας που γινόταν μέσα μου, μου προκαλούσε τον πόνο και με βασάνιζε. Βέβαια η σημασία της λέξης ψυχοράγημα που άκουσα από τους γιατρούς μου ήταν γνωστή. Αλλά τώρα όλα μέσα μου άλλαξαν. Αν άκουγα αυτή τη λέξη τότε, οι τρεις γιατροί με εξέτασαν σίγουρα θα τρόμαζα. Επίσης, ήταν σίγουρο ότι αν δεν γινόταν μέσα μου η παράξενη αυτή αλλαγή και εξακολουθούσα να παραμένω στην προηγούμενη κατάσταση, θα ερμήναβα διαφορετικά όλα όσα συνέβαιναν μέσα μου τώρα. Τώρα όμως τα λόγια του γιατρού μου προκάλεσαν μεν κάποια έκπληξη, αλλά όχι φόβο. Δεν αισθάνομαι φόβο όπως συνήθως αισθάνονται οι άνθρωποι όταν σκέφτονται το θάνατο. Η εξήγηση της κατάστασης στην οποία βρισκόμουν δεν τέριαζε καθόλου με τις πεποιθήσεις που είχα στην προηγούμενη ζωή μου. Αυτό είναι. Είναι η γη που με τραβάει κάποιος χέρι. Και αυτό το γεγονός ήταν τώρα ξεκάθαρο για μένα. Δεν τραβάει όμως εμένα, αλλά αυτό που μου έδωσε για ένα χρονικό διάστημα. Η γη τραβάει το σώμα ή το ίδιο το σώμα μου μόνο του θέλει να πάει στη γη. Αυτό που προηγουμένως μου φαινόταν πολύ φυσικό και σίγουρο, ότι δηλαδή μετά το θάνατο θα διαλυθώ και θα γίνω σκόνη, τώρα μου φαινόταν παράλογο και αντίθετο με τους νόμους της φύσης. Όχι, δεν θα έρθω ολοκληρωτικά. Φώναξα δυνατά και προσπάθησα να απαλλαγώ από τη δύναμη που με έλκυε και ξαφνικά κατάλαβα ότι δεν αισθανόμαι πια αυτή την έλξη. Άνοιξα τα μάτια μου, στη μνήμη μου ανταποτυπώθηκαν με όλες τις λεπτομέρειες όλα που είδα εκείνη τη στιγμή. Είδα ότι στέκομαι μόνος μου στη μέση του δωματίου. Στα δεξιά μου είδα το προσωπικό του νοσοκομείου, σχηματίζοντας η μική κλίδα. Κρατώντας τα χέρια πίσω στεκόταν ο γενικός γιατρός του νοσοκομείου και με κοίταζε με πολύ προσοχή. Και κάτι που δεν μπόρεσα να το δω εγώ επειδή οι άλλοι με εμπόδιζαν. Δίπλα του στεκόταν ένας γέρος προσωπικός λίγο σκυμμένος μπρος και κρατούσε στα χέρια του μια πιάλη οξυγόνου και δεν ήξερε τι να την κάνει, να την πάει έξω ή να την κρατήσει επειδή ίσως θα μπορούσε να χρειαστεί. Ένας άλλος νέος προσωπικός σκυμμένος κρατούσε κάτι το οποίο δεν μπορούσα να δω διότι με εμπόδιζε όνειρο. Είδα όμως το μαξιλάρι μου για λίγο. Αυτό μου φάνηκε περίεργο. Εκεί που στεκόταν αυτή η ομάδα των ανθρώπων ήταν το κρεβάτι. Ποιο πράγμα τώρα τραβούσε την προσοχή τους?
Τι κοίταζαν αυτοί αν εγώ τώρα δεν ήμουν εκεί αλλά στεκόμουν στη μέση του δωματίου? Πλησίασα και κοίταξα εκεί όπου κοιτούσαν όλοι οι άνθρωποι. Εκεί πάνω στο κρεβάτι βρισκόμουν εγώ. Δεν φοβήθηκα όταν είδα τον εαυτό μου. Απορούσα όμως πώς είναι δυνατό να γίνεται κάτι τέτοιο. Αισθανόμουν ότι είμαι εδώ, αλλά και εκεί συγχρόνως. Κοίταξα τον εαυτό μου. Δεν χωρούσε αμφιβολία ότι αυτός ήμουν εγώ, ακριβώς όπως ήμουν και προηγουμένως. Ήθελα με το δεξιό μου χέρι να πιάσω το αριστερό. Το ένα χέρι πέρασε μέσα από το άλλο. Προσπάθησα να πιάσω με τα χέρια τη μέση μου και πάλι τα χέρια μου πέρασαν μέσα από το σώμα μου, σαν να υπήρχε στη θέση του ένα κενό. Το γεγονός αυτό μου προξένησε μεγάλη έκπληξη. Ήθελα κάποιος να με βοηθήσει να καταλάβω τι γίνεται. Έκανα 2-3 βήματα και άπλωσα το χέρι μου να πιάσω το χέρι του γιατρού. Όμως είχα την αίσθηση ότι περπατώ κάπως παράξενα. Τα πόδια μου δεν πατούσαν στο έδαφος. Το χέρι μου, παρόλη την προσπάθειά μου, δεν κατάφερε να αγγίξει το χέρι του γιατρού. 15 εκατοστά μου έμειναν και όμως δεν μπόρεσα να τον αγγίξω. Προσπάθησα να στηριχθώ καλά στο πάτωμα. Το σώμα μου με υπάκουε και κατέβαινε κάτω. Όμως μου ήταν αδύνατο να σταθώ στο πάτωμα, όπως επίσης να πιάσω το σώμα του γιατρού. Και πάλι σε αυτή την περίπτωση μου έμενε μόνο λίγη απόσταση, την οποία όμως με τίποτα δεν μπορούσα να καλύψω. Τότε θυμήθηκα ένα περιστατικό. Πριν λίγες μέρες είδα πως μια νοσοκόμενα να προφυλάξει το φάρμακό μου έβαλε το μπουκαλάκι που περιέχει το φάρμακο μέσα σε μια κανάτα με κρύο νερό. Όμως επειδή υπήρχε πολύ νερό μέσα στην κανάτα και επειδή το μπουκαλάκι ήταν πολύ ελαφρύ, αμέσως αναδύθηκε. Η νοσοκόμα, επειδή δεν κατάλαβε τι γίνεται, προσπάθησε για δεύτερη φορά και τρίτη να το βάλει μέσα. Το κρατούσε με το δάχτυλό της, αλλά μόλις το σήκωνε το μπουκαλάκι αμέσως αναδυόταν. Το ίδιο προφανώς γινόταν και με μένα την τωρινή μου κατάσταση. Τώρα για μένα ο αέρας ήταν πολύ πυκνός. Μα τι επιτέλους συμβαίνει? Φώναξα τον γιατρό, όμως η ατμόσφαιρα γύρω μου ήταν ήδη τελείως διαφορετική. Δεν μπορούσε καν να μεταδώσει τη φωνή μου. Κατάλαβα τότε τον πλήρη αποχωρισμό μου από το περιβάλλον, την παράξενη μοναξιά μου και με έπιασε πανικός. Ήταν πραγματικά φρικτή αυτή η παράξενη μοναξιά μου. Αν ο άνθρωπος χάνεται στο δάσος ή καταποντίζεται στο πέλαγος, αν καίγεται στη φωτιά ή βρίσκεται στην απομόνωση, ποτέ δεν χάνει την ελπίδα. Ξέρει ότι μπορεί να ακουστεί. Ξέρει ότι αν κάποιος ακούσει την κραυγή του, μπορεί να τον βοηθήσει. Η μοναξιά του θα κρατήσει μόνο μέχρι εκείνη τη στιγμή που θα δει κάποιο ζωντανό πλάσμα. Θα πει ο φύλακας στο κελί του και αυτός μπορεί να του μιλήσει, να του πει αυτό που θέλει και εκείνος να τον καταλάβει. Άλλο να βλέπεις, αλλά να βλέπεις γύρω σου ανθρώπους, να τους ακούς και να καταλαβαίνεις τι λένε, ταυτόχρονα να ξέρεις ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ακούσουν τις φωνές και ότι δεν μπορείς να περιμένεις βοήθεια αν θα χρειαστεί από τέτοια μοναξιά, σηκώνε τη τρίχα και παγώνει το αίμα στις φλέβες. Προτιμότερο είναι να βρίσκεσαι σε κάποιο ερημονήσι παρά να αισθάνεσαι τέτοια μοναξιά. Εκεί με τη φύση θα μπορούσες τουλάχιστον να επικοινωνείς. Σε μένα μόνο αυτή η στέρηση της δυνατότητας να επικοινωνώ με τον γύρο κόσμο, που δεν είναι φυσική για τον άνθρωπο, μου προκαλούσε τέτοιο τρόμο και τέτοια αίσθηση αδυναμίας που σε καμία άλλη περίπτωση νομίζω ο άνθρωπος δεν μπορεί να αισθανθεί και που είναι δύσκολο να την περιγράψω με τα λόγια. Εγώ όμως δεν υποχωρούσα, προσπάθησα με διάφορους τρόπους να τους κάνω να προσέξω. Ξανά και ξανά πλησίαζα τους ανθρώπους, αλλά αυτοί δεν με καταλάβαιναν. Προσπάθησα να ψηλαφίσω το σώμα μου. Το χέρι μου έσχισε τον αέρα. Δεν είμαι φάντασμα. Έχω πλήρη αίσθηση πραγματικότητας. Δεν χωρούσε αμφιβολία. Το σώμα μου ήταν πραγματικό. Επειδή καθαρά έβλεπα ακόμα και το πιο λεπτό σημάδι πάνω. Πνευματικό σώμα. Έτσι νομίζω λέγεται αυτό, πέρασε από το μυαλό μου. Γιατί όμως τι συνέβη με εμένα, αναρωτιόμουν προσπαθώντας να θυμηθώ κάτι για παρόμοιες καταστάσεις και παράξενες αλλαγές στους ασθενείς. Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τελείωσαν όλα, είπε αυτή τη στιγμή ένας από τους γιατρούς που βρίσκονταν από πάνω μου. Στεναχωριόμουν πολύ γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνταν με τον άλλο εαυτό μου, τον οποίο δεν αισθανόμουν καθόλου και που για μένα δεν υπήρχε πια, ενώ καθόλου δεν πρόσεχαν τον άλλο, τον πραγματικό εαυτό μου, ο οποίος θα αισθανόταν όλα, βασανιζόταν από το φόβο της αβεβαιότητας και χρειαζόταν τη βοήθειά τους. Γιατί δεν με αναζητούν, πραγματικά δεν καταλαβαίνουν ότι εγώ δεν βρίσκομαι εκεί? Σκέφτηκα με δυσαρέσκεια και πλησίασα το κρεβάτι μου για να δω εκείνο τον εαυτό μου, ο οποίος εις βάρος του πραγματικού εαυτού μου τραβούσε την προσοχή αυτών των ασθενών. Τον κοίταξα και τότε για πρώτη φορά σκέφτηκα ότι αυτό που μου συνέβη στη γλώσσα των ζωντανών ανθρώπων ονομάζεται θάνατος.
Η σκέψη αυτή μου ήρθε στο μυαλό επειδή το σώμα μου ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι, φαινόταν σαν πτώμα. Ήταν ακίνητο, άψυχο, με πρόσωπο χλωμό, σαν το κερί. Τα μελανά χείλια ήταν σφιγμένα. Αυτό που μου θύμισε έντονα τα πτώματα που είχα δει άλλοτε στη ζωή μου. Εκ πρώτη όψεω μπορεί να φανεί παράξενο, ότι μόνο τότε όταν είδα το άψυχο σώμα μου, κατάλαβα τι ακριβώς συνέβη σε μένα. Και πραγματικά, αν εξετάσουμε προσεκτικά αυτό που αισθανόμουν εκείνη τη στιγμή, θα γίνει κατανοητή αυτή η αμηχανία μου. Στο νου μας η λέξη θάνατος συνδέεται αδιάρρηκτα με τον αφανισμό και με το τέλος της ζωής. Αλλά πώς είναι δυνατόν εγώ να σκέφτομαι ότι πέθανα, όταν ούτε για ένα λεπτό δεν έχασα την αυτοσυνειδησία μου. Όταν αισθανόμουν τον εαυτό μου ζωντανό και είχα μάλιστα και την ικανότητα να ακούω, να βλέπω, να αισθάνομαι, να κινούμε και να σκέφτομαι. Για ποιο αφανισμό μπορεί να γίνεται λόγος, όταν πολύ καλά έβλεπα τον εαυτό μου και ταυτόχρονα συνειδητοποιούσα το παράδοξο αυτής της καταστάσεως. Η αποξένωση από το περιβάλλον και ο διχασμός της προσωπικότητός μου θα μπορούσε να με κάνει να ερμηνεύσω το συμβάν αν πίστευα ότι υπάρχει η ψυχή και αν ήμουν άνθρωπος ή θρησκευόμενος. Όμως τέτοιες προϋποθέσεις δεν υπήρχαν. Με οδηγούσαν μόνο οι αισθήσεις μου. Αυτή η αίσθηση ότι είμαι ζωντανός ήταν τόσο καθαρή που όλα τα παράξενα αυτά φαινόμενα μου προκαλούσαν έκπληξη και μόνο. Δεν ήμουν σε θέση να συνδέσω αυτό που αισθανόμουν με τη συνηθισμένη αντίληψη περί θανάτου. Δεν ήταν δυνατόν, έχοντας πλήρη αυτοσυνειδησία, να σκέφτομαι πως δεν υπάρχω. Αργότερα πολλές φορές άκουσα από θρησκευόμενους ανθρώπους, αυτούς δηλαδή που δεν αρνούνταν την ύπαρξη της ψυχής και της μεταθανάτου ζωής, ότι η ανθρώπινη ψυχή μόλις ελευθερωθεί από το άφθαρτο σώμα, αμέσως γίνεται πάνσο. Τίποτα δεν ήταν ακατανόητο ή παράξενο για αυτή την καινούργια τη ζωή, στον καινούργιο τρόπο ύπαρξής της. Όχι μόνο αμέσως προσαρμόζεται στους καινούργιους νόμους του άλλου κόσμου που της αποκαλύπτεται και την αλλαγμένη ύπαρξή της, αλλά όλα αυτά είναι τόσο οικεία για αυτήν, ώστε αισθάνεται το πέρασμα αυτού σαν επιστροφή στην πραγματική της πατρίδα και στη φυσική της κατάσταση. Αυτή η πεποίθηση στηρίζεται κυρίως στο γεγονός ότι η ψυχή είναι πνεύμα και για το πνεύμα δεν μπορούν να υπάρχουν περιορισμοί που υπάρχουν για ένα σαρκικό άνθρωπο. Η σκέψη είναι τελείως εσφαλμένη. Από την παραπάνω περιγραφή, ο αναγνώστης βλέπει ότι μετατέθηκα σε αυτόν τον καινούριο κόσμο. Ακριβώς ο ίδιος όμως έφυγα από τον παλαιό με τις ίδιες σχεδόν ικανότητες, ίδιες και γνώσεις που είχα ζώντας στη γη. Όταν ήθελα να κάνω αισθητή την παρουσία μου, χρησιμοποιούσα τους τρόπους που συνήθως χρησιμοποιούν όλοι οι ζωντανοί άνθρωποι. Δηλαδή, φώναζα στους άλλους, τους πλησίαζα, προσπαθούσα να τους αγγίξω ή να τους πρόξω. Όταν πρόσεξα ότι το σώμα μου είχε καινούργιες ιδιότητες, αυτό μου φάνηκε παράξενο. Επομένως, οι κατηγορίες με τις οποίες σκεφτόμουν παρέμειναν οι ίδιες. Ιδάλλως, αυτά που γίνονται δεν θα μου φαίνονταν παράξενα. Αυτά γιατί γίνονταν για να βεβαιωθώ ότι το σώμα μου πραγματικά υπάρχει και δεν θα χρησιμοποιούσα τους συνηθισμένους τρόπους. Ακόμη, όταν κατάλαβα ότι πέθανα, δεν συνειδητοποίησα κατά κάποιο καινούριο τρόπο την αλλαγή που έγινε απορώντας ή αποκαλούσα το σώμα μου πνευματικό ή ξαφνικά μου ερχόταν η σκέψη ότι πιθανώς τέτοιο ήταν το σώμα των πρωτοπλάστων και οι δερμάτινοι χιτώνες που τους δόθηκαν μετά την πτώση για τους οποίους μιλάει η Αγία Γραφή είναι πιθανώς το φθαρτό σώμα που τώρα είναι ξαπλωμένο πάνω στο κρεβάτι και σε λίγο θα μεταβληθεί σε σκόνη. Με λίγα λόγια, προσπαθώντας να καταλάβω το γεγονός που συνέβαινε, το εξηγούσα σύμφωνα με γήινα κατηγορήματα και έννοιες. Και αυτό είναι φυσικό. Η ψυχή βέβαια είναι πνεύμα, αλλά πνεύμα που πλάστηκε για να ζει μαζί με το σώμα. Τότε, πώς μπορεί για αυτή το σώμα να είναι φυλακή και δεσμά και την εχμαλωτίζει για να την αναγκάζει να ζει με έναν τρόπο που είναι ξένος προς τη φύση της? Όχι. Το σώμα είναι η αρμοδιότερη κατοικία της ψυχής. Γι' αυτό όταν η ψυχή έρχεται στον καινούριο κόσμο, όπως εγώ τώρα, βρίσκεται σε τέτοιο στάδιο ανάπτυξης και ωριμότητας που έφτασε επειδή έζησε στο σώμα. Και αυτή η ζωή μέσα στο σώμα είναι φυσική για την ψυχή. Βεβαίως, αν ο άνθρωπος στη ζωή του ήταν πνευματικά καλλιεργημένος και είχε και προθυμία πνευματική,
τότε στο καινούριο αυτό κόσμο τα περισσότερα πράγματα θα είναι για αυτόν οικεία και γι' αυτό και πιο κατανοητά από ό,τι στην ψυχή εκείνου του ανθρώπου που ποτέ στη ζωή του δεν μελέτησε τον άλλο κόσμο. Και ενώ η πρώτη, όταν θα βρεθεί εκεί, θα είναι αμέσως σε θέση, ας πούμε, να διαβάσει, έστω αργά και συλλαβίζοντας τις λέξεις, η άλλη θα πρέπει να αρχίσει από το αλφάβητο, όπως στην περίπτωσή μου. Θα χρειαστεί χρόνος αρκετός για να συνειδητοποιήσει το γεγονός αυτό, το οποίο ποτέ δεν το είχε σκεφτεί και για να γνωρίσει τη χώρα που βρέθηκε και την οποία ποτέ πριν δεν είχε επισκεφτεί νοερό. Όταν αργότερα ενθυμόμουν την κατάσταση στην οποία βρέθηκα, έβλεπα ότι ο νους μου λειτουργούσε τότε με τόση δύναμη και ταχύτητα, ώστε όπως μου φαινόταν δεν χρειαζόταν καθόλου χρόνος για να σκεφτώ, να συγκρίνω ή να θυμηθώ κάτι. Μόλις κάτι εμφανιζόταν μπροστά μου, η μνήμη μου, διαπερνώντας το παρελθόν, έβρισκε και έβγαζε στην επιφάνεια ακόμα και τις ελάχιστες γνώσεις που είχα για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που κάποτε θα μου προκαλούσε απορία, τώρα μου φαινόταν ξεκάθαρο. Μερικές φορές ίσως αναγνώριζα και κάτι που ήταν άγνωστο, όχι όμως πριν τον δουν τα μάτια μου. Σε αυτά και μόνο συνίστατο η ιδιαιτερότητα των ικανοτήτων, εκτός βέβαια από εκείνες που υπήρχαν ως αποτέλεσμα της αλλαγής της φύσεώς μου. Συνεχίζω τώρα την περιγραφή της απίστευτης αυτής περιπέτειας. Είναι απίστευτο. Αν όμως μέχρι τώρα το γεγονός αυτό σας φαίνεται απίστευτο, τότε η παρακάτω διήγηση θα φανεί στα μάτια του μορφωμένου αναγνώστη σαν ένα παραμύθι που δεν υπάρχει λόγος να το πούμε. Αλλά για αυτούς που θα θέλουν να δουν αλλιώς τη διήγηση αυτή, η ίδια η απλότητα και η πενικρότητά της θα είναι βεβαίωση ότι αυτή είναι αληθινή. Διότι αν αυτή είναι καρπός της φαντασίας του, τότε θα μπορούσα να γράψω κάτι πιο σοφό και πιο εντυπωσιακό. Επειδή εδώ ανοίγει πολύ μεγάλο σχέδιο δράσεως για την φαντασία μου. Τι λοιπόν μου συνέβη στη συνέχεια? Οι γιατροί βρήκαν το δωμάτιό μου, οι δύο νοσοκόμοι στέκονταν όρθιοι και συζητούσαν τις λεπτομέρειες για το θάνατό μου. Η ηλικιωμένη νοσοκόμα στράφηκε προς την εικόνα, έκανε το σημείο του σταυρού και είπε μια ευχή πολύ συνηθισμένη σε τέτοιες περιστάσεις. Ας έχει την βασιλεία των ουρανών και την αιώνια ανάπαυση. Μόλις το είπα αυτό, αμέσως ήλθαν κοντά μου δύο άγγελοι. Στον έναν αναγνώρισα το δικό μου άγγελο φύλακα, ενώ ο άλλος μου ήταν άγνωστος. Αφού με πήραν από το χέρι, με έβγαλαν στον δρόμο, περνώντας κατευθείαν μέσα από τον τοίχο του δωματίου. Έξω βράδιαζε και λίγο χιόνιζε. Το έβλεπα, αλλά δεν αισθανόμουν κρύο και γενικά δεν αισθανόμουν την διαφορά θερμοκρασίας μέσα έξω. Προφανώς κάποια πράγματα έχασαν για το αλλοιωμένο σώμα μου τη σημασία. Αρχίσαμε γρήγορα να ανεβαίνουμε ψηλά. Όσο πιο ψηλά ανεβαίναμε, τόσο μεγαλύτερος χώρος ακουγόταν μπροστά στα μάτια μου. Στο τέλος, αυτός έλαβε τόσο μεγάλες διαστάσεις, ώστε με κατέλαβε φόβος από την συνέστηση της μηδαμινότητάς μου μπροστά σε αυτή την ατελείωτη έρημο. Εδώ αντιλήφθηκα τις καινούριες ιδιότητες της δράσης μου. Πρώτα, ενώ γύρω μας υπήρχε απόλυτο σκοτάδι. Εγώ όλα τα έβλεπα καθαρά και μέχρι σήμερα δεν ξέρω ποιος ήταν ο δεύτερος άγγελος. Ρώτησα πολλούς ιερείς και μοναχούς και μία φορά από έναν απλό προσκυνητή άκουσα. Είχα ακούσει ότι πρέπει να προσευχόμαστε και στον άγγελο της αντάμωσης. Στην ερώτησή μου ποιος είναι ο άγγελος της αντάμωσης μου είπε πολύ σύντομα. Είναι αυτός που θα ανταμώσει εκεί την ψυχή σου. Και ας επανέλθουμε, επομένως τα μάτια μου είχαν την ικανότητα να βλέπουν και μέσα στο σκοτάδι. Δεύτερο, μπορούσα με το βλέμμα μου να αγκαλιάζω τόσο μεγάλο χώρο που ποτέ δεν μπορούσα να το κάνω στην επίγεια ζωή μου. Αλλά τότε δεν είχα ακόμη καταλάβει πως έχω αυτές τις ικανότητες. Αυτό που τότε κατανοούσα ήταν ότι στην πραγματικότητα ο χώρος ήταν πολύ μεγάλος από αυτόν που βλέπω και ότι οι δυνατότητες της όρασής μου ήταν περιορισμένες. Αυτό το κατανοούσα πολύ καλά και όταν μου ερχόταν αυτή η σκέψη, με έπιανε τρόμος. Ναι, και είναι πολύ φυσικό για έναν άνθρωπο να υπερεκτιμά τον εαυτό του. Συνειδητοποίησα τη μηδαμινότητά μου, ότι είμαι ένα σήμαντο άτομο, η εμφάνιση ή η εξαφάνιση του οποίου
θα μείνει απαραίτητη, απαρατήρητη σε αυτό τον άπειρο κόσμο. Όμως, αντί να βρίσκω παρηγοριά, μία κατά κάποιο τρόπο ασφάλεια σε αυτή τη σκέψη φοβόμουν ότι θα χαθώ, ότι ο άπειρος αυτός κόσμος θα με καταπιεί σαν έναν ασήμαντο κόπο σκόνης. Αυτό το γεγονός νομίζω είναι μία καλή απάντηση στον ισχυρισμό κάποιων που κάνουν λόγο για τον καθολικό νόμο της καταστροφής. Παράλληλα, δεν αποτελεί και αξιοσημείωτο δείγμα της αυτοσυνειδησίας του ανθρώπου που αισθάνεται τον εαυτό του αθάνατο, αιώνιο και προσωπικό «ον». Η αντίληψη του χρόνου έσβησε εντελώς στο νου μου. Δεν ξέρω πόση ώρα ανεβαίναμε ψηλά. Ξαφνικά ακούστηκε κάποιος θόρυβος και με κραυγές και γέλια άρχισε γρήγορα να πλησιάζει ένα πλήθος κάποιων απεσίων όντων. Δαίμονες, σκέφτηκα. Το κατάλαβα μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα και με έπιασε κάτι σαν τρόμος που μέχρι τότε μου ήταν άγνωστος. Δαίμονες! Φαντάζομαι πως ειρωνευόμουν και γελούσα αν κάποιες λίγες μέρες ακόμα και λίγες ώρες νωρίτερα θα μου έλεγε ότι πίστευε στην ύπαρξή τους και είδε με τα μάτια του τους δαίμονες. Ως μορφωμένος άνθρωπος του τέλους του 19ου αιώνα, με το όνομα αυτό θεωρούσα τις κακές συνήθειες με τα πάθη του ανθρώπου. Γι' αυτό και η λέξη αυτή δεν ήταν για μένα όνομα, αλλά ένας όρος που δηλώνει κάποια αφηρημένη έννοια και ξαφνικά αυτή η αφηρημένη έννοια παρουσιάστηκε μπροστά μου σαν ζωντανό πρόσωπο. Και σήμερα ακόμα δεν μπορώ να εξηγήσω πώς και γιατί τότε αμέσως, χωρίς καμία αμφιβολία, αναγνώρισα στο πρόσωπό τους τους δαίμονες. Ήταν όμως σίγουρο ότι ο χαρακτηρισμός τους σαν δαίμονες ήταν για μένα τότε κάτι το τελείως παράλογο, διότι αν έβλεπα ένα τέτοιο θέαμα κάποια άλλη στιγμή, σίγουρα θα έλεγα ότι αυτό ήταν μία μορφοποιημένη φαντασία. Με απλά λόγια δεν έλεγα οτιδήποτε άλλο εκτός από δαίμονες και δεν θα τους καλούσα με αυτό το όνομα επειδή, όπως είπα, δεν το θεωρούσα όνομα αλλά ένα όρο που δηλώνει κάτι που ούτε καν μπορούμε να το δούμε. Τότε όμως τόσο γρήγορα κατάλαβα ότι είναι δαίμονες και το πράγμα αυτό ήταν για μένα τόσο φανερό που δεν υπήρξε λόγος ούτε να το σκεφτώ. Σαν αντίκρισα κάτι που το ξέρω πολύ καλά από παλιά και επειδή όμως έλεγε τότε ο νους μου ενεργούσε πάρα πολύ γρήγορα, γι' αυτό και γρήγορα κατάλαβα ότι αυτή η απέσια όψη αυτών των όντων δεν ήταν ο πραγματικός τους εαυτός αλλά ένα τρομερό προσωπείο που το φορούσαν πιθανώς με σκοπό να με τρομοκρατήσουν περισσότερο. Τότε ξύπνησε η υπερηφάνειά μου. Αισθάνθηκα ντροπή και για τον εαυτό μου και για τον άνθρωπο που γενικά που αυτά τα πλάσματα για να τον φοβερήσουν, που τόσο μεγάλη ιδέα έχει για τον εαυτό του, χρησιμοποιούν τέτοιους τρόπους που εμείς τους χρησιμοποιούμε μόνο για τα μικρά παιδιά. Αφού μας και περικύκλωσαν από όλες τις πλευρές οι δαίμονες, φώναζαν και απαιτούσαν από τους αγγέλους να με παραδώσουν σε αυτούς. Προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να με αρπάξουν από τα χέρια τους, αλλά δεν τολμούσαν να το κάνουν. Από τις εχθρές κραυγές και τα ουρλιάσματα που έβγαζαν, ξεχώριζα κάποιες λέξεις και μερικές φορές και ολόκληρες τις φράσεις. «Είναι δικός μας! Αρνήθηκε τον Θεό!» Ξαφνικά φώναξαν όλοι με μια φωνή και ταυτόχρονα όρμηξαν επάνω μου. Το αίμα πάγωσε στις φλέβες μου. «Είναι ψέμα! Αυτό δεν είναι αλήθεια!» ήθελα να τους απαντήσω όταν ξαναβρήκα τον εαυτό μου και όμως η μνήμη μου έδεσε τη γλώσσα. Με έναν τρόπο ακατανόητο θυμήθηκα ξαφνικά ένα ασήμαντο περιστατικό που συνέβη τόσο παλιά την εποχή που ήμουν νέος και που το ξέχασα σχεδόν εντελώς. Θυμήθηκα πως τον καιρό που ακόμα πήγαινα στο σχολείο, μια μέρα βαζευτήκαμε στο σπίτι του φίλου μας και κουβεντιάζοντας για τα διάφορα σχολικά προβλήματα, περάσαμε στη συζήτηση για θέματα υψηλής φύσεως. Κάναμε συχνά τέτοιου είδους συζητήσεις μεταξύ μας. Γενικά, δεν μου αρέσουν οι αφηρημένες ιδέες, είπε ένας φίλος μου και ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση. Μπορώ να πιστέψω σε κάποια δύναμη που δεν είναι ακόμα γνωστή στην επιστήμη. Δηλαδή, στην περίπτωση που δεν βλέπω συγκεκριμένες εκδηλώσεις της, επειδή η δύναμη αυτή μπορεί να είναι πολύ λεπτή ή να ενεργεί μαζί με κάποιες άλλες δυνάμεις και γι' αυτό δύσκολα να γίνεται αντιληπτή. Αλλά για να πιστεύω στο Θεό ως ένα προσωπικό όν, ενώ πουθενά δεν βλέπω τις εκδηλώσεις. Αυτό για μένα είναι ανοησία. Μου λένε πίστευε.
Αλλά γιατί πρέπει να πιστέψω στο Θεό αν χωρίς καμία διαφορά μπορώ να πιστεύω ότι ο Θεός δεν υπάρχει? Σωστά το λέω. Μήπως λοιπόν αυτός δεν υπάρχει? Εσύ τι λες? Με ρώτησε ευθέως. Μπορεί να μην υπάρχει, είπα εγώ. Αυτή η απάντησή μου κυριολεκτικά ήταν αργόν ρήμα. Δεν μπορούσε αυτή η βατολογία του φίλου μου να μου δημιουργήσει αμφιβολίες στην ύπαρξη του Θεού. Άλλωστε, χωρίς πολύ προσοχή, παρακολουθούσε αυτά που μου έλεγε. Κι όμως, όπως φάνηκε τώρα, ο αργός αυτός λόγος δεν ξεχάστηκε. Έπρεπε τώρα να δικαιολογηθώ και να ανατρέψω αυτή την κατηγορία. Έτσι πραγματοποιήθηκε ο λόγος του Ευαγγελίου, ότι πάνω ρήμα αργών, ο αν ελάλησος οι άνθρωποι, αποδόσωση περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως. Ματθαίου 12, παράγραφος 36. Θα δώσουμε λόγο για κάθε ανώφελο λόγο που το λέμε παρακινούμενοι από τον εχθρό της σωτηρίας μας. Η κατηγορία αυτή ήταν το πιο δυνατό επιχείρημα που πρόβαλαν οι δαίμονες ζητώντας να παραδοθώ στα χέρια τους. Η κατηγορία αυτή τους έδωσε καινούρια δύναμη και θάρρος και βγάζοντας άγριες φωνές και κραυγές άρχισαν να περιστρέφονται γύρω μας, εμποδίζοντάς μας να συνεχίσουμε το δρόμο μας. Τότε σκέφτηκα την προσευχή και άρχισα να προσεύχω, ζητώντας τη βοήθεια όσων εκείνων γνώριζα και τα ονόματα των οποίων μου ήρθαν στο νου τη στιγμή εκείνη. Αυτό όμως δεν φόβιζε καθόλου τους εχθρούς μου. Εγώ, ελεηνός, που μόνο κατ' όνομα ήμουν χριστιανός, μόνο τότε, ίσως πρώτη φορά στη ζωή μου, θυμήθηκα εκείνη που ονομάζεται προστάτηκα του γένους των χριστιανών. Ήταν πολύ τρομαγμένη η ψυχή μου, γι' αυτό πολύ θέρμη βγήκε με πολύ θέρμη βγήκε η προσευχή μου προς την Παναγία. Μόλις είπα το όνομά της, αμέσως μας σκέπασε μια λευκή ομίχλη, η οποία άρχισε γρήγορα να περικυκλώνει την απέσια αυτή στρατιά των δαιμόνων και σε λίγο την έκρυψε ολοτελώς από τα μάτια. Πολλή ώρα όμως άκουγα τις κραυγές και τα ουρλιάσματά τους. Επειδή όμως οι φωνές γίνονταν όλο και πιο αδύναμες, κατάλαβα ότι οι δαίμονες έμειναν πίσω. Ήμουν κυριευμένος από το φόβο και δεν ξέρω αν συνεχίζαμε ή όχι την πορεία μας προς τα πάνω, όλο αυτό τον καιρό από τη στιγμή που μας πλησίασαν οι δαίμονες και μέχρι τότε που μας άφησαν. Μόνο τότε κατάλαβα πως συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε ψηλά, όταν ξανά μπροστά μου απλώθηκε ο άπειρος εναέριος χώρος. Σε λίγο είδα πάνω ένα δυνατό φως, ήταν όπως μου φάνηκε σαν το δικό μας ηρεακό φως, αλλά πολύ πιο δυνατό. Ήταν το βασίλειο του φωτός. Ναι, είναι πράγματι ένα βασίλειο με απόλυτη κυριαρχία του φωτός, επειδή το φως αυτό δεν δημιουργεί σκιά. Σκεφτόμουν, ή καλύτερα να πούμε, με έναν ανεξάρτητο τρόπο, αυτό που ποτέ δεν είχα ξαναδεί. Αλλά πώς μπορεί να υπάρχει φως χωρίς σκιά? Παρουσιάστηκε αμέσως στη σκέψη μου η απορία, φανερώνοντας που σκέφτομαι ακόμα με τα κατηγορήματα του γήινου κόσμου. Ξαφνικά, εισήλθαμε με μεγάλη ταχύτητα σε αυτή την περιοχή του φωτός που κυριολεκτικά με θάμπωσε. Έκλεισα τα μάτια μου, έβαλα τα χέρια μου πάνω σε αυτά. Όμως αυτό δεν με βοήθησε καθόλου, επειδή το φως περνούσε και μέσα από τα χέρια μου. Άλλωστε, τι νόημα έχει εδώ μια τέτοια προσπάθεια? Αχ, Θεέ μου, τι είναι αυτό το φως? Αυτό με τυφλώνει. Δεν βλέπω τίποτα, σαν στο σκοτάδι, δεν βλέπω τίποτα. Έβγαλα μια κραυγή, ξεχνώντας ότι τώρα έχω την δυνατότητα να βλέπω και μέσα στο σκοτάδι. Αφού σκοτίστηκαν τα μάτια μου, μου δημιουργήθηκε περισσότερος φόβος. Ήταν φυσικό να φοβάμαι, επειδή βρίσκομαι σε έναν άγνωστο κόσμο. Τι με περιμένει, σκέφτηκα. Πότε θα βγούμε από αυτό το φως? Υπάρχει πουθενά τέλος? Όμως συνέβη κάτι που δεν το περίμενα. Μία φωνή μεγαλόπρεπη και αγκόηρο και ακούστηκε από πάνω. Με ακλόνητη σταθερότητα και χωρίς θυμό αυτή η φωνή είπε: «Δεν είναι έτοιμος!» Και μετά αμέσως σταμάτησε η πορεία μας προς τα πάνω και αρχίσαμε γρήγορα να κατεβαίνουμε. Πριν όμως βγούμε από αυτές τις σφαίρες, μου δόθηκε να γνωρίσω ένα θαυμαστό γεγονός και φαινόμενο. Μόλις ακούστηκε ο παραπάνω λόγος, αμέσως όλο το σύμπαν, κάθε πλάσμα μέσα αυτό, αποκρίθηκαν με συμφωνία σε αυτήν την απόφαση. Σαν μία ηχό εκατομμυρίων φωνών, αντίχησε στον αέρα και επανέλαβε το λόγο σε μία γλώσσα που δεν την ξεχωρίζει το αυτή, αλλά την καταλαβαίνει η καρδιά και ο νους του ανθρώπου, εκφράζοντας πλήρη συμφωνία με την απόφαση. Υπήρχε τέτοια αρμονία σε αυτή την ενότητα της βουλήσεως και στην αρμονία αυτή, υπήρχε μία ανέκφραστη και θαυμαστή χαρά, που οι δικές μας γήινες χαρές δεν είναι τίποτα απέναντί.
Σαν μία απαράμιλη συγχορδία, αντίχησε αυτή η ηχό και η ψυχή μου, ανταποκρινόμενη σε αυτή τη συγχορδία με μία φλογερή έξαρση χαράς, ήθελε να ενωθεί με αυτήν την θαυμαστή καθολική αρμονία. Δεν κατάλαβα το πραγματικό νόημα του λόγου, ότι δηλαδή πρέπει πάλι να επιστρέψω στη γη για να ζήσω όπως ζούσα προηγουμένως. Νόμιζα ότι θα με πάνε σε κάποια άλλα μέρη. Μία δειλή αίσθηση διαμαρτυρίας ξύπνησε μέσα μου, όταν μπροστά μου άρχισαν να εμφανίζονται στην αρχή σε αμυδρές γραμμές, σαν να ήταν τυλιγμένα με ομίχλη, και μετά πολύ καθαρά η πόλη και οι γνωστοί δρόμοι. Να και το φτύριο του νοσοκομείου που το θυμόμουν τόσο καλά. Όπως και προηγουμένως, μέσα στους τοίχους και στις κλειδωμένες πόρτες, με έφεραν σε ένα δωμάτιο που μου ήταν τελείως άγνωστο. Στο δωμάτιο αυτό βρισκόταν μερικά τραπεζάκια βαμμένα με ένα σκούρο χρώμα. Σε ένα από αυτά τα τραπέζια είδα τον εαυτό μου, δηλαδή το άψυχο σώμα μου σκεπασμένο με ένα λευκό σεντόνι. Δίπλα καθόταν ένας ασπρομάλης γέρος με καφέ σακάκι και κρατούσε στο χέρι του ένα κερί και διάβαζε το ψαλτήρι. Στην άλλη πλευρά του δωματίου, σε ένα μαύρο πάγκο, δίπλα στον τοίχο καθόταν η αδελφή μου, που προφανώς την είχαν ειδοποιήσει για το θάνατό μου και ήδη είχε έρθει. Δίπλα της βρισκόταν ο άντρας της που κάτι της ψιθύριζε στο αυτί. «Άκουσες ποιο είναι το θέλημα του Θεού?» μου είπε ο άγγελος φύλακας, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή παρέμεινε σιωπηλός. Με έφερε κοντά στο τραπέζι, μου έριξε το χέρι του το νεκρό μου σώμα και μου είπε «Εισέλθε και προετοιμάσου». Αμέσως μετά οι δύο άγγελοι έγιναν αόρατοι. Θυμάμαι πολύ καλά αυτά που έγιναν μετά. Στην αρχή αισθάνθηκα σαν κάτι να με έσφυγε. Μετά αισθάνθηκα κρύο. Το γεγονός ότι άρχισα ξανά να αισθάνομαι αυτά τα πράγματα με έκανε να θυμηθώ την προηγούμενη ζωή μου, πράγμα που μου προκάλεσε βαθιά θλίψη. Αισθάνθηκα σαν να έχασα ένα πολύτιμο θησαυρό. Θέλω στο σημείο αυτό να τονίσω ότι η αίσθηση αυτή ποτέ δεν με άφηνε στα επόμενα χρόνια της ζωής μου. Δεν είχα την παραμικρή επιθυμία να επιστρέψω στην προηγούμενη ζωή μου, παρά το γεγονός ότι δεν είχα μέχρι τότε σε αυτή τη ζωή κάποιες ιδιαίτερες θλίψεις. Αυτή η ζωή δεν είχε πια για μένα κανένα νόημα, κανένα ενδιαφέρον. Έχετε δει ποτέ, αγαπητέ αναγνώστη, κάποια φωτογραφία που από αρκετό καιρό βρισκόταν σε έναν υγρό χορό? Από την υγρασία τα χρώματα αλλάζουν και η καθαρή και ωραία κάποτε φωτογραφία γίνεται ένα άχρωμο κομμάτι χαρτί. Αυτή το ίδιο και η ζωή μου. Αυτή έχασε για μένα τα χρώματα και το ενδιαφέρον της. Ακόμα και σήμερα έτσι την βλέπω. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι αισθάνθηκα ήδη από την αρχή. Το μόνο που μπορώ να πω, ότι δεν έχει η ζωή μου πια για μένα κανένα ενδιαφέρον. Ο τρόμος που μου προκαλούσε ο χωρισμός μου από τον γύρω κόσμο, έχασε πια για μένα τη φοβερή του σημασία. Έβλεπα για παράδειγμα την αδελφή μου και ήξερα ότι δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί της. Αυτό όμως δεν με στεναχωρούσε καθόλου. Μου ήταν αρκετό ότι την βλέπω και γνωρίζω τα πάντα για αυτήν. Ούτε ήθελα όπως προηγουμένως να τους κάνω φανερή την παρουσία μου. Άλλωστε υπήρχε και κάτι άλλο που με απασχολούσε περισσότερο. Η πίεση που άρχισα να αισθάνομαι με βασάνιζε όλο και περισσότερο. Αισθανόμουν σαν να με σφίγγει μια μεγάλη μέγενη. Κάθε στιγμή η αίσθηση αυτή γινόταν όλο και πιο έντονη. Δεν μπορώ να περιγράψω ακριβώς τις ενέργειές μου. Ίσως προσπαθούσα με όλη τη δύναμή μου να απαλλαγώ από αυτή την πίεση, ή αφού ήξερα ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, προσπάθησα να νικήσω τη δυσάρεστη αίσθηση που μου προκαλούσε. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κάθε στιγμή στριμωγνώμουν πιο πολύ, ώσπου ξαφνικά έχασα τις αισθήσεις μου. Όταν συνήλθα βρισκόμουν πάνω στο κρεβάτι μου, άνοιξα τα μάτια μου και είδα γύρω μου τους ανθρώπους που με κοιτούσαν με πολύ προσοχή και μεγάλη περιέργεια. Δίπλα μου καθόταν σε μια καλή καροαρχία του νοσοκομείου, προσπαθώντας να δείξω στους άλλους τη συνεχισμένη του σοβαρότητα. Προσπαθούσα να πει ότι δεν υπάρχει τίποτα παράξενο. Όμως στα μάτια του έβλεπε κανείς μια μεγάλη απορία. Ο άλλος γιατρός με κάλφωσε κυριολεκτικά με το βλέμμα του. Στα πόδια μου ντυμένη στα μαύρα, ταραγμένη και με χλωμό πρόσωπο, όπως στεκόταν η αδελφή μου. Δίπλα της στεκόταν ο άντρας της. Πίσω από την αδελφή μου στεκόταν η νοσοκόμα, το πρόσωπο της οποίας ήταν πιο ήρεμο από τ' άλλα. Πίσω από αυτήν βρισκόταν ένας νέος νοσοκόμος. Ο φόβος ήταν ζωγραφισμένος στο πρόσωπό του. Όταν συνήλθα, πρώτα απ' όλα χαιρέτησα
την αδελφή μου. Αυτή γρήγορα με πλησίασε και με άγγιξε και άρχισε να κλαίει. «Τι μας κάνατε», είπε ο νεαρός γιατρός, ο οποίος, όπως όλοι οι νέοι, βιαζόταν να μοιραστεί με τους άλλους αυτό που αισθανόταν. «Δεν ξέρετε τι σας έγινε». «Όχι, αντίθετα, θυμάμαι πολύ καλά όλα όσα μου συνέβησαν», του απάντησε. «Πώς? Θέλετε να πείτε ότι δεν είχατε χάσει τις αισθήσεις σας?» «Φαίνεται πως όχι». «Αυτό μου φαίνεται πολύ περίεργο», μου απάντησε αυτός και κοίταξε τον αρχαία του. «Είναι παράξενο επειδή το σώμα σας δεν φαινόταν ζωντανό». «Πώς μπορεί κανείς με τέτοια κατάσταση να διατηρήσει την αυτοσυνειδησία του?» «Μπορεί, όπως φαίνεται, αφού εγώ τα έβλεπα και τα αισθανόμουν όλα». «Ότι δεν μπορούσατε να βλέπετε αυτό είναι σίγουρο, αλλά να ακούτε και να αισθάνεστε, θέλετε να πείτε ότι τα ακούγατε και τα καταλαβαίνατε όλα? Μήπως θυμάστε και ότι έπλυναν το σώμα σας και το έντυσαν?» «Όχι, αυτό δεν το θυμάμαι. Το σώμα μου δεν το αισθανόμουν». «Πώς είναι δυνατόν αυτό? Ισχυρίζεστε ότι τα θυμάστε όλα και ταυτόχρονα λέγεται ότι δεν αισθανόσαστε το σώμα σας?» «Λέω πως δεν αισθανόμουν μόνο το σώμα μου», απάντησα. «Αφού ακόμα βρισκόμουν υπό την επίδραση του γεγονότος που μου συνέβη, νόμιζα ότι αυτό αρκεί για να καταλάβουν αυτό που ήθελα να πω. Δηλαδή», είπε ο γιατρός βλέποντας ότι σταμάτησα σε αυτό το σημείο. «Δεν ήξερα τι να το απαντήσω. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι άλλο ζητάει από μένα, αλλά μου φαίνονταν ξεκάθαρα». Επανέλαβα. «Σας είπα ότι δεν αισθανόμουν μόνο το σώμα και αυτά που είχαν σχέση με αυτό, αλλά το σώμα μου δεν είναι όλος μου εαυτός. Δεν ήταν ολόκληρος ο εαυτός μου. Αφού εγώ αισθανόμουν άψυχος, η άλλη ύπαρξή μου συνέχιζε να ενεργεί κανονικά», τους είπα. «Νόμιζα ότι αυτή η διχοτόμηση, ή καλύτερα να πούμε η διαίρεση της ύπαρξή μου, που για μένα ήταν πια γεγονός ξεκάθαρο, μπορούσε να γίνει κατανοητή από τους ανθρώπους με τους οποίους μιλούσα. Προφανώς δεν είχα ακόμη επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση, ακόμη δεν σκεφτόμουν με τα κατηγορήματα όπως σκέφτονται οι γήινοι άνθρωποι. Όταν όμως μίλησα για αυτά που γνώριζα από πείρα, δεν μου ερχόταν η σκέψη ότι στους ανθρώπους που δεν έζησαν αυτά που έζησα εγώ και που αρνούνταν την ύπαρξη της ψυχής, τα λόγια μου μπορεί να φαίνονταν σαν παραλήρημα ενός ασθενού. Ο νεαρός γιατρός ήθελε να με ρωτήσει και κάτι άλλο, αλλά ο αρχίατρος τον παρακάλεσε να μην με ενοχλεί περισσότερο. Δεν ξέρω αν το έκανε γιατί πραγματικά χρειαζόμουν ξεκούραση ή επειδή από αυτά που είχα πει έβγαλε τα συμπεράσματα ότι το μυαλό μου ακόμα δεν λειτουργούσε κανονικά. Με εξέτασαν και βεβαιώθηκαν ότι ο οργανισμός μου λειτουργεί πολύ καλά. Με ακροάστηκαν και δεν βρήκαν ούτε ίχνος του ειδήματος στους πνεύμονές μου. Μου έδωσαν να πιω λίγο ζωμό και μετά όλοι έφυγαν από το δωμάτιό μου. Μόνο η αδελφή μου έμεινε λίγο ακόμα μαζί μου. Όλοι σχεδόν οι άνθρωποι γύρω μου, επειδή νόμιζαν ότι οι συζητήσεις περί του γεγονότος αυτού μου προκαλούν δυσάρεστες σκέψεις, θα μπορούσα για παράδειγμα να σκεφτώ ότι υπήρχε η πιθανότητα να με θάψουν ζωντανό. Απέφευγαν να μιλάνε μαζί μου για αυτό το θέμα. Μοναδική εξαίρεση αποτελούσε ο νεαρός γιατρός. Αυτός ενδιαφέρθηκε να μάθει περισσότερα για αυτό το θέμα. Μου έκανε διάφορες ερωτήσεις. Μετά από 3-4 μέρες, αφού με είδε ότι ανάρρωσα αρκετά, μου μέτρησε το σφιγμό και μου είπε: «Παράξενο πράγμα. Όλες αυτές τις μέρες ο σφιγμός σας ήταν σταθερός. Ούτε αδύναμος ούτε πειρατικός. Δεν γνωρίζετε όμως τι σας συνέβη τότε. Ένα θαύμα, διαφορετικά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είχα πια ανακτήσει τις δυνάμεις μου και καταλάβαινα ότι όλα όσα μου συνέβησαν ήταν πράγματα συνήθεις. Κατανοούσα καλά ότι μόνο εγώ γνωρίζω όλα αυτά τα γεγονότα και ότι τα θαύματα για τα οποία κάνει λόγο ο γιατρός είναι μόνο οι εξωτερικές εκδηλώσεις των γεγονότων που μου συνέβησαν στην άλλη μου ζωή και που από πλευράς ιατρικής επιστήμης ήταν υπερφυσικά». Τον ρώτησα: «Και πότε έγιναν αυτά τα θαύματα, πριν επανέλθω στη ζωή?» «Ναι, πριν συνέλθω. Δεν μιλάω για τον εαυτό μου. Δεν έχω και μεγάλη πείρα. Πρώτη φορά στη ζωή μου συνάντησα την περίπτωση που ένας ασθενής πέφτει σε λίθα μου. Κανείς όμως από τους παλαιούς γιατρούς δεν με πιστεύει όταν τους περιγράφω την κατάστασή σας. Και τι ακριβώς έγινε που σας προκάλεσε τόση έκπληξη? Νομίζω ότι ξέρετε, αλλά και αν ακόμα δεν ξέρετε, μπορεί και μόνο σας να το καταλάβετε, ότι στην περίπτωση λιποθυμίας ο οργανισμός του ανθρώπου λειτουργεί πολύ σιγά. Ο σφιγμός του είναι αδύναμος, η αναπνοή δυσδιάκριτη, η καρδιά σχεδόν δεν ακούγεται. Αλλά η δική σας η περίπτωση ήταν εξαιρετική. Οι πνεύμονές σας δούλευαν σαν δύο μεγάλοι φυσιτήρες. Η καρδιά χτυπούσε σαν σφύρα στον άκρο μου. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Έπρεπε να το δείτε. Είσαστε σαν το ηφαίστειο που ξυπνά. Εμένα με έπιασαν ατριχίλα. Ήταν πολύ τρομερό αυτό το θέμα. Μου φαινόταν πως ακόμα λίγο
και δεν θα μείνει τίποτα από το σώμα σας. Κανένας ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να το αντέξει. Τότε δεν είναι καθόλου περίεργο πως πριν επανέλθω στη ζωή έχασα τις αισθήσεις. Σκέφτηκα. Πριν ακούσω αυτή τη διηγήση του γιατρού, βρισκόμουν σε απορία και δεν ήξερα πώς να εξηγήσω γιατί τη στιγμή που αποβίωνα και τη στιγμή σιγά σιγά που έσβηνα μέσα μου η ζωή, δεν έχασα ούτε για ένα λεπτό τις αισθήσεις μου. Και αντίθετα, όταν επρόκειτο να επανέλθω στη ζωή, μου ήρθε η λιποθυμία. Τώρα όμως το κατάλαβα και τη στιγμή του θανάτου μου αισθανόμουν σφίξη από την οποία όμως απαλλάχθηκα όταν απαλλάχθηκα από το σώμα. Ενώ αντίθετα, όταν επρόκειτο να επανέλθω στη ζωή, έπρεπε ξανά να λάβω αυτό το σώμα μου, το οποίο υπόκειτο στα φυσικά πάθη και λιποθυμά. Και εν τω μεταξύ ο γιατρός συνεχίζει. Και αυτό προσέξτε, μετά από 30 και ώρες λίθαργου, τη δύναμη με την οποία λειτουργήσε ο οργανισμός σας μπορείτε να την καταλάβετε από το γεγονός ότι πριν επανέλθετε στη ζωή όλα τα μέλη του σώματός σας ήταν παγωμένα και μετά από ένα τέταρτο ή 20 λεπτά αυτά έγιναν ευκίνητα και μετά από άλλη μία ώρα ζεστάθηκαν και τα άκρα σας. Αυτό είναι θαύμα. Όταν το λέω στους άλλους δεν θέλουν να με πιστέψουν. Ξέρετε γιατρέ μου. Γιατί έγινε αυτό το θαύμα, τον ρώτησα. Γιατί? Εσείς οι γιατροί, όταν λέτε λίθαργο εννοείτε κάτι που μοιάζει με λιποθυμία? Ναι, αλλά σε ύψιστο βαθμό. Τότε στην περίπτωσή μου δεν μπορούμε να μιλήσουμε για λίθαργο. Και τι ήταν, αν όχι ο λίθαργος, πραγματικά πέθανα και αναστήκα. Αν επρόκειτο για την εξασθένιση της ζωτικής δύναμης του οργανισμού, τότε δεν θα υπάρχει τέτοια έκρηξη κατά τη στιγμή που επανήλθα στη ζωή. Επειδή όμως το σώμα μου έπρεπε εκτάκτως να προετοιμαστεί για την υποδοχή της ψυχής, γι' αυτό και όλα τα μέλη του λειτουργούσαν εκτός προγράμματος. Στην αρχή ο γιατρός με άκουγε με προσοχή, αλλά γρήγορα στο πρόσωπό του παρουσιάστηκε αδιαφορία. Ας σιεύεστε τώρα. Βέβαια, για εμάς τους γιατρούς αυτή η περίπτωση έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αλήθεια σας λέω, δεν αστείευομαι. Πιστεύω αναμφίβολα σε όλα αυτά που σας λέω και θα ήθελα να πιστέψετε κι εσείς. Πιστέψτε τουλάχιστον για να μπορέσετε να ερευνήσετε σοβαρά αυτό το εξαιρετικό φαινόμενο. Μου λέτε ότι δεν έβλεπα τίποτα. Θέλετε όμως να σας περιγράψω το νεκροστάσιο, το οποίο ζωντανός ποτέ δεν είχα επισκεφτεί? Θέλετε να σας πω πού στεκόταν ο καθένας από εσάς τη στιγμή που εγώ αποβίωνα και τι κάνατε μετά το θάνατό μου? Ο γιατρός ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ να μάθει για αυτά που του είπα. Όταν του τα διηγήθηκα όλα και του θύμισα όλο το περιστατικό, αυτός μπόρεσε μόνο να πει: πολύ παράξενο πράγμα. Ίσως είστε ελαφροίσκιωτος. Γιατρέ μου, τα δύο αυτά τα πράγματα δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Να είμαι παγωμένος σαν κατεψυγμένο ψάρι και ταυτόχρονα ελαφροίσκιωτος. Τη μεγαλύτερη όμως έκπληξη που προξένησε η διήγησή μου για την κατάσταση στην οποία βρισκόμουν τις πρώτες στιγμές μετά τον αποχωρισμό της ψυχής από το σώμα. Ό,τι έβλεπα, πως φρόντισαν το ανέστητο σώμα μου, τι έκανε η γιατρή, ότι προσπάθησαν να τα αγγίξω, ότι ο άλλος που ξαφνικά έγινε πυκνός για μένα και δεν με άφηνε να έχω επαφή με τα πράγματα γύρω μου. Όλα αυτά τα άκουγε ο γιατρός με ανοιχτό το στόμα κοιτάζοντάς με έκπληξη. Μόλις τελείωσα, με αποχαιρέτησε και έφυγε. Πιθανόν πήγε να μοιραστεί και με τους άλλους αυτά που έμαθα. Νομίζω ότι το είπε και στον αρχίατρο, διότι εκείνος όταν με επισκέφθηκε την επομένη ημέρα για να με εξετάσει μου είπε το εξής: βλέπατε παρεστήσεις κατά το λίθαργό σας. Προσπαθήστε να τις ξεχάσετε. Αλλιώς θα τρελαθώ, του είπα. Όχι, αυτό ίσως θα ήταν υπερβολικό. Όμως μπορεί να σας προκαλέσουν μανία. Πέστε μου γιατρέ, μπορεί να έχει κανείς παρεστήσεις όταν βρίσκεται σε λίθαργο? Γιατί το ρωτάτε? Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Μόνο η δική μου περίπτωση δεν μπορεί να με πείσει. Θα ήθελα να ξέρω τι λέει η ιατρική για αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να μην προσέξουμε τη δική σας περίπτωση. Αυτό είναι γεγονός. Δεν μπορούμε και σε όλες τις περιπτώσεις να λέμε ότι πρόκειται για λίθαργο, διότι με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε τις πόρτες για την έρευνα, πράγμα που πολλές φορές οδηγεί σε λάθος διάγνωση. Στην δική σας περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Είχατε λίθαργο. Εδώ δεν χωράει αμφιβολία. Συνεπώς, οι πεπιθήσεις που εσείς βλέπατε συμβαίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατρέ μου, στην περίπτωση της πνευμονίας υπάρχουν προϋποθέσεις για λίθαργο? Η ιατρική δεν μας λέει ποιες ακριβώς προϋποθέσεις χρειάζονται. Ο άνθρωπος μπορεί να πέσει σε λίθαργο σε οποιαδήποτε ασθένεια. Ακόμα
Υπήρχαν περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι έπεφταν σε λίθαργο χωρίς να προηγηθεί κάποια ασθένεια. Μπορεί όμως το είδεμα να γιατρευτεί μόνο του κατά τον λίθαργο όταν η καρδιά δεν λειτουργεί και συνεπώς τίποτα δεν εμποδίζει το είδημα να μεγαλώνει. Αφού με εσάς έγινε αυτό, σημαίνει ότι μπορεί. Αλλά πιστέψτε με, το είδημά σας γιατρεύτηκε όταν ήδη είχατε βγει από το λίθαργο. Μέσα σε λίγα λεπτά, όχι και σε λίγα λεπτά, αλλά μπορεί και μέσα σε λίγα λεπτά. Έτσι, όπως δουλεύουν τότε η καρδιά και οι πνεύμονές σας, κατά αυτόν τον τρόπο που δούλευαν, με αυτή τη δύναμη θα μπορούσαν να σπάσουν και στον πάγο, στο Βόλγα, και όχι μόνο να διαλύσουν σύντομα οποιοδήποτε είδημα. Μπορούν όπως βλέπετε. Συνεπώς η δική μου περίπτωση δεν έχει τίποτα περίεργο και είναι ένα συνηθισμένο πράγμα. Όχι, γιατί αυτό τουλάχιστον είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο. Σπάνιο, μήπως καλύτερα να πούμε ότι αυτό που μου συνέβη εμένα με ένα φυσικό τρόπο είναι αδύνατο να γίνει. Γιατί αδύνατο, αφού αυτό έγινε με εσάς. Συνεπώς το είδημα και μόνο του μπορεί να περάσει την περίπτωση που όταν ακόμα ο οργανισμός δεν λειτουργεί. Η καρδιά και οι πνεύμονες που στη λειτουργία τους εμποδίζονται από το είδημα μπορούν, αν θα θελήσουν, να δουλεύουν μια χαρά. Τότε δεν υπάρχει λόγος να πεθάνω από το είδημα. Και πέστε μου γιατρέ, πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξυπνήσει από το λίθαργο που του το προκάλεσε η πνευμονία. Πώς μπορεί δηλαδή ταυτόχρονα να σωθεί από τους δύο αυτούς κινδύνους. Στο πρόσωπο του γιατρού παρουσιάστηκε ένα ειρωνικό χαμόγελο. Βλέπετε, σας είχα προειδοποιήσει για τη μανία, είπε. Θέλετε να πείτε ότι στην περίπτωσή σας δεν πρόκειται για λίθαργο και μου κάνετε τις ερωτήσεις με σκοπό. Με σκοπό σκέφτηκα να καταλάβω ποιος από εμάς ψάχνει να πάσει από μανία. Εγώ που θέλω επιστημονικά να εξετάσω την κατάσταση στην οποία βρέθηκα ή εσύ που θέλεις να τη βλέπεις όπως την βλέπει η εντός παρενθέσεως επιστήμη σου και τη χαρακτηρίζεις όπως τη χαρακτηρίζει αυτή, παρά τις φανερές ενδείξεις που μαρτυρούν το αντίθετο. Φωναχτά όμως του είπα τα εξής. Σας κάνω τις ερωτήσεις με σκοπό να σας δείξω ότι δεν μπορώ να λέω πως ήρθε ο χειμώνας όταν βλέπω την άνοιξη, όταν γύρω μου ανθίζουν τα δέντρα και πέφτει το χιόνι, μόνο επειδή η επιστήμη λέγει πως ο χειμώνας συνεπάγεται χιόνι. Θυμάμαι καλά πως μια φορά το χιόνι έπεσε στις 12 Μαΐου, όταν τα δέντρα στον κήπο του πατέρα μου έβγαλαν άνθρωπο. Φαίνεται πως αυτή η απάντησή μου έδωσε στον γιατρό να καταλάβει ότι ήδη είχε αργήσει και εγώ ήδη είχα πέσει σε μανία. Δεν μου είπε τίποτα και εγώ με τη σειρά μου δεν τον ρώτησα άλλο. Περιέγραψα εδώ τη συζήτηση με τον αρχίατρο για να μην με κατηγορήσει ο αναγνώστης για επιπολαιότητα. Να μην λέει δηλαδή ότι εγώ δεν προσπάθησα αμέσως να εξετάσω επιστημονικά το γεγονός που μου συνέβη, πολύ περισσότερο που αυτό συνέβη με τόσες ευνοϊκές συνθήκες. Εννοώ την παρουσία των δύο γιατρών και όλου σχεδόν του προσωπικού του νοσοκομείου, οι οποίοι ήταν μάρτυρες του γεγονότος αυτού. Μπορεί ο αναγνώστης ακόμα και μόνος του να καταλάβει ποιο αποτέλεσμα θα έφερνε αυτή η επιστημονική μου έρευνα. Τι άραγε θα μπορούσα να μάθω από τέτοιους επιστήμονες? Υπήρχαν πολλά πράγματα που ήθελα να καταλάβω. Ήθελα να μάθω λεπτομερέστατα και να καταλάβω πώς εξελισσόταν η ασθένειά μου. Ήθελα να μάθω αν υπήρχε έστω και ελάχιστη πιθανότητα να εξαφανιστεί το είδημα τότε που η καρδιά μου δεν ενεργούσε, η κυκλοφορία του αίματος σταμάτησε και το σώμα μου ήταν παγωμένο. Δεν πίστευα στο παραμύθι ότι το είδημα εξαφανίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά όταν ξαναζωντάνεψε. Διότι πώς μπορεί σε αυτή την περίπτωση να εξηγηθεί ότι η καρδιά και οι πνεύμονές μου που στη λειτουργία τους εμποδίζονταν από το είδημα ενεργούσαν με τέτοια δύναμη? Δεν ενοχλούσα πια τους γιατρούς μου με τις ερωτήσεις μου, διότι έτσι και αλλιώς δεν πίστευα ότι οι απαντήσεις που θα μου έδιναν θα ήταν αληθινές και αμερόληπτες. Προσπάθησα και αργότερα να προχωρήσω στην έρευνά μου, αλλά το αποτέλεσμα ήταν σχεδόν ίδιο. Παντού συναντούσα την αδιαφορία, την ελεύθερη έρευνα, την δουλική νοοτροπία και το μικρό ψυχό φόβο να βγουν οι άνθρωποι από τον περιορισμό που τους βάζει η επιστήμη. Η επιστήμη. Απογοητεύτηκα πολύ από την επιστήμη. Όταν ρωτούσα τους επιστήμονες αν υπάρχει πιθανότητα ο άνθρωπος ο οποίος έπεσε σε λίθαργο, που ήταν αποτέλεσμα της πνευμονίας και του ειδήματος των πνευμόνων, να συνέλθει, μου απαντούσαν αρνητικά. Την ίδια αρνητική απάντηση έπαιρνα και όταν ρωτούσα αν ήταν δυνατόν ένας άνθρωπος να γίνει καλά ενώ βρίσκεται σε λίθαργο ή αν είναι δυνατόν να συμβεί λίθαργο στην περίπτωση που όλοι οι γιατροί συμφωνούν ότι κανονικά το αποτέλεσμα της ασθένειάς μου έπρεπε να ήταν θάνατο. Και αν προχωρούσα παραπέρα και έκανα και άλλες ερωτήσεις ή απαντήσεις, γίνονταν όλο και λιγότερο σίγουροι. Και αν έλεγα ότι όλα αυτά συνέβησαν σε μένα τον ίδιο, αμέσως οι επιστήμονες μου έλεγαν, αν αυτό συνέβη σε εσάς τότε, κτλ. Κι ούτε ίχνος
οποιοδήποτε απορίας και έκπληξης, πράγμα που δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν πιστεύει καθόλου σε αυτά που έλεγε πριν ένα τέταρτο. Τελικά άρχισα μόνος μου να μαζεύω πληροφορίες σχετικά με το θέμα. Το έκανα επειδή, πρώτον, τους ζητούσα να μάθουν τι είναι λίθαργος. Είναι ένας βαθύς ύπνος, είναι λιποθυμία, μια κατάσταση, δηλαδή, στην οποία η ζωή σβήνει στον άνθρωπο, αλλά δεν τον αφήνει τελείως. Μήπως η αντίληψη που έχει η επιστήμη είναι λανθασμένη σε κάθε άνθρωπο που πέφτει σε λίθαργο, συμβαίνει αυτό που συνέβη σε μένα. Δεύτερον, επειδή ήξερα ότι οι μερικοί δεν θα με πιστέψουν, η δυσπιστία στους όμως είναι εντελώς παράλογη και αβάσιμη, διότι δεν μπορούμε επιστημονικά να αποδείξουμε ότι είναι αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό προσπάθησα να βρω αποδείξεις σε διάφορες μελέτες πάνω σε αυτό το θέμα. Ποια λοιπόν τα αποτελέσματα έφερε η έρευνά μου? Τι ήταν αυτό που μου συνέβη? Αυτό ακριβώς που είχα γράψει παραπάνω, ότι δηλαδή η ψυχή μου άφησε για κάποιο χρονικό διάστημα το σώμα και μετά κατόπιν του προστάγματος του Θεού γύρισε πίσω. Την απάντηση αυτή ο καθένας μπορεί να τη δει διαφορετικά. Κάποιος μπορεί να το θεωρήσει απίθανο. Κάποιος άλλος όμως μπορεί να πει ότι αυτό είναι φυσικό. Αυτό εξαρτάται από την ιδιοσυγκρασία και την κοσμοθεωρία του καθενός. Για αυτόν που δεν αποδέχεται την ύπαρξη της ψυχής, είναι ανόητη ακόμα και η σκέψη για κάτι τέτοιο. Ποια ψυχή μπορεί να αποχωριστεί από το σώμα αφού η ψυχή δεν υπάρχει? Θέλω όμως οι τέτοιοι χασάπτηδες να προσέξουν το εξής. Υπάρχει στον άνθρωπο κάτι που μπορεί να βλέπει, να ακούει, να ζει, δηλαδή και να ενεργεί ακόμα και τότε που το σώμα του βρίσκεται ξαπλωμένο, άψυχο και ανέστητο πάνω σε ένα τραπέζι. Για εκείνους που πιστεύουν ότι ο άνθρωπος δεν αποτελείται μόνο από τα υλικά στοιχεία, αλλά υπάρχει σε αυτόν εκτός από αυτά και κάποια δύναμη που λειτουργεί ανεξάρτητα για αυτό το γεγονός που περιέγραψα, δεν θα φανεί παράξενο. Να πιστεύουν στην ύπαρξη της ψυχής είναι κατά τη γνώμη μου πολύ λογικό. Πραγματικά, αν η δύναμη που ζωντανεύει και ψυχώνει το σώμα μας είναι προϊόν της λειτουργίας του ίδιου του σώματός μας, τότε ο θάνατος δεν έχει νόημα. Για ποιο λόγο άραγε να υπάρχει το γύρας και ο θάνατος, αν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να νεώνεται ο οργανισμός μας μπορεί να τα παίρνει αδιάκοπα? Διηγήθηκα το περιστατικό μου σε πολλούς ιερείς, αλλά ακόμα και σε ιεράρχες, μεταξύ τους υπήρχαν και πολύ μορφωμένοι άνθρωποι. Όλοι τους ομόφωνα μου απάντησαν ότι το γεγονός που μου συνέβη δεν είναι καθόλου απίθανο. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις περιγράφονται στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, ακόμη και στους βίους των Αγίων. Ο πάνσοφος Θεός επιτρέπει στους αγαθούς, για αγαθούς σκοπούς τέτοιους αρπαγμούς της ψυχής και δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να βλέπουν σύμφωνα με το μέτρο των ικανοτήτων τους τον άλλο κόσμο, τον κόσμο που ο καθένας μας. Θα πάει έτσι κι αλλιώς. Να πω και κάτι άλλο κατά τη γνώμη μου. Σε κάποιες περιπτώσεις ο σκοπός τέτοιων αποκαλύψεων γίνεται φανερός αμέσως. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που αυτός μένει κρυμμένος και μπορεί να αποκαλύψει, να φαίνεται, η αποκάλυψη αυτή να φαίνεται ανετιολόγητη και μόνο μετά από πολύ καιρό γίνεται κατανοητός ο σκοπός της. Στο βιβλίο που διάβασα πάνω σε αυτό το θέμα βρήκα ένα περιστατικό που ένας τέτοιος αρπαγμός της ψυχής στον άλλο κόσμο είχε καθοριστική σημασία μόνο για το δυσέγγωνο της γυναίκας στην οποία αυτό συνέβη. Ο άνθρωπος εκείνος ήθελε να αυτοκτονήσει και τίποτα δεν μπορούσε να το σταματήσει. Όταν έμαθε όμως αυτό που είχε συμβεί στην προγιαγιά του, άλλαξε γνώμη. Προφανώς υπήρχε ανάγκη τέτοιας εμπειρικής γνώσης του άλλου κόσμου, αλλά κανείς στην οικογένεια αυτή, εκτός από την προγιαγιά του νεαρού, που σώθηκε διαχτής της γνώσης από την αυτοκτονία, δεν είχε την ικανότητα να τη δεχτεί. Γι' αυτό τόσος μεγάλος ήταν ο χρόνος που μεσολάβησε ανάμεσα στην αποκάλυψη και τη στιγμή που έγινε φανερός ο σκοπός της. Αυτή είναι η θρησκευτική πλευρά της υποθέσεως. Ας περάσουμε τώρα να δούμε το θέμα από την άλλη πλευρά. Εδώ αποκάλυψα πολλά σημεία που επιβεβαίωσαν την πίστη μου και τίποτα δεν θα μπορούσε να την αναιρέσει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι από τα βιβλία που διάβασα έμαθα ότι το λίθαργο είναι αδύνατο να έχει κανείς οφθαλμαπάθηση. Ο άνθρωπος όταν πέφτει σε λίθαργο συνήθως δεν ακούει και δεν αισθάνεται τίποτα ή αν ακούει, ακούει αυτά που πραγματικά γίνονται γύρω του. Και είναι λάθος να ονομάζουμε αυτή την κατάσταση λίθαργο. Αυτή η κατάσταση πιο πολύ μοιάζει με την παράλυση ή με την άρρηξη. Η παράλυση αυτή μπορεί να έχει διάφορες βαθμίδες και σε περίπτωση όταν είναι δυνατή παραλύει όλος ο οργανισμός, τότε δεν μπορεί να γίνεται λόγος για όνειρα και οφθαλμαπάτες, διότι μαζί με όλα αυτά τα και τα άλλα όργανα παραλύει και ο εγκέφαλος. Αν η άρρηξη αυτή δεν είναι βαθιά, τότε ο ασθενής έχει καθαρίσει τις αισθήσεις του και αισθάνεται και τα καταλαβαίνει όλα. Το μυαλό του δουλεύει κανονικά, όπως και το μυαλό ενός υγιούς ανθρώπου. Συνεπώς, εάν παθαίνει κανείς αυτό,
δεν σκοτίζει τη διάνοιά του όπως στην περίπτωση του ύπνου ή της λιποθυμίας. Καλή απόδειξη ότι αυτά που ζει ένας άνθρωπος στην κατάσταση που βρέθηκα εγώ είναι αληθινά και δεν είναι παρέστηση και οφθαλμαπάτη, είναι η πεποίθησή του ότι αυτά που του είχαν συμβεί ήταν πραγματικότητα και η έντονη απήχηση που αυτά προκαλούν. Όμως αυτή η απόδειξη μπορεί να θεωρηθεί σοβαρή μόνο από τους ανθρώπους με υγιή διάνοια και όχι από τους επιστήμονες. Νομίζω ότι ο καθένας μας έχει την εμπειρία κάποιου ονείρου, κάποιας παρέστησης ή κάποιες οφθαλμαπάτης και διαλύονται αμέσως μετά το ξύπνημα όταν πρόκειται για όνειρο ή μετά την παρέλευση της κρίσιμης στιγμής στην ασθένεια όταν πρόκειται για παρέστηση και οφθαλμαπάτη. Μόλις βρίσκει ο άνθρωπος σε στήση του αμέσως ελευθερώνεται από την επίδρασή τους και καταλαβαίνει ότι αυτά που έβλεπε ήταν οφθαλμαπάτης. Γνώριζα έναν άνθρωπο ο οποίος αφού πέρασε η κρίσιμη στιγμή και αυτός συνήλθε έλεγε στους άλλους με χαμόγελο για τις φυτές οφθαλμαπάτες που είχε δει. Αν και ήταν ακόμη αδύνατος, έβλεπε την κατάσταση από την οποία μόλις βγήκε από τα μάτια ενός υγιή ανθρώπου, οι οφθαλμαπάτες που είχε δει δεν του προκαλούσαν φόβο. Άλλο πράγμα η κατάσταση. Ποτέ δεν είχα αμφιβολίες ότι όλα αυτά που είδα και έζησα από τότε που η ψυχή μου άφησε το σώμα μέχρι τη στιγμή που ξαναζωντάνωσα μέσα στο νεκροταμείο ήταν αληθινά και πραγματικά όπως η σημερινή μου ζωή. Διάφοροι άνθρωποι με πολλούς τρόπους προσπαθούσαν να με πείσουν να μην πιστεύω σε αυτά. Κάποιες φορές οι προσπάθειές τους αυτές μου φαίνονταν πολύ γελίες. Είναι δυνατόν να πείσουμε έναν άνθρωπο να μην πιστεύει σε αυτά που στη μνήμη του είναι τόσο ζωντανά σαν να τα έζησε χθες? Προσπαθήστε να τον πείσετε ότι χθες όλη την ημέρα κοιμόταν και έβλεπε όνειρα. Ενώ αυτός είναι σίγουρος ότι χθες, όπως πάντα, έπινε το τσάι του, έτρωγε, πήγε στη δουλειά και είδε τους γνωστούς. Ενώ στην περίπτωση αυτή δεν αποτελώ κάποια εξαίρεση. Διαβάστε τις διηγήσεις και τα παρόμοια περιστατικά και θα δείτε ότι τέτοιες αποκαλύψεις του άλλου κόσμου σε τέτοιες περιπτώσεις αφορούν μόνο ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Τότε του απαγορεύονταν να διηγείται το περιστατικό σε οποιονδήποτε άλλο. Ο άνθρωπος, όσο επιπόλαιος και πολυλογάς και αν τηρούσε αυστηρά αυτή την εντολή και δεν έλεγε το μυστικό του ούτε στους συγγενείς του, δεν τους αποκάλυπτε αυτό που εμπιστεύτηκε μόνο σε εκείνον ακόμα και αν περνούσαν 10 και παραπάνω χρόνια. Αν από αυτό γίνεται φανερό πόσο ιερή και απαραβίαστη ήταν για αυτόν αυτή η εντολή, που συνεπώς το γεγονός που του συνέβη ήταν πραγματικό και δεν ήταν καρπός της νοσηρής φαντασίας του. Είναι γεγονός ότι μετά από τέτοιες αποκαλύψεις ακόμα και οι άθεοι γίνονται πιστοί και έμειναν πιστοί σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Τι παράδοξο πράγμα αυτό. Πώς μπορεί ένας υγιής άνθρωπος όπως εγώ όλη τη ζωή του να βρίσκεται υπό την επίδραση ενός φρικτού ονείρου ή μιας ψευδαισθησής? Και κάτι παραπάνω. Πώς μπορεί αυτή η ψευδαισθησία να αλλάξει τη ζωή και τη σκέψη του όταν ακόμα και από τα φρικτά γεγονότα πολλές φορές είναι αδύνατο να προκαλέσουμε τέτοια μεταστροφή? Προφανώς αυτή η μεταστροφή δεν οφείλεται σε λίθαργο ή ψευδαισθησία αλλά σε ένα πραγματικό γεγονός. Αν θα λάβουμε υπόψη και την κοινή σε όλους τους ανθρώπους τάση να ξεχνάνε οτιδήποτε, οποιαδήποτε δυσάρεστα γεγονότα, απώλειες συγγενών κλπ. Από όπου και το ρητό. Ο χρόνος θεραπεύει τα πάντα. Τότε το ότι το περιστατικό αυτό διατηρήθηκε ζωντανό στη μνήμη μου δεν αποτελεί απόδειξη ότι πέρασα εκείνη τη διαχωριστική γραμμή που χωρίζει τον κόσμο αυτό από τον άλλο, πέρα από την οποία δεν υπάρχει ο χρόνος και η λύθη και η οποία στη γλώσσα μας λέγεται θάνατο. Όλα αυτά που μου συνέβησαν ήταν πράγματα ασυνήθιστα και δεν ξέρω αν χρειάζεται να το επαναλάβω. Πού εξαφανίστηκε το είδημα, πού ήταν τόσο μεγάλο, ώστε προκάλεσε την πτώση της θερμοκρασίας, γέμισε τους πνεύμονές μου και δεν μου επέτρεπε να αποκτήσω τα υγρά που μαζεύτηκαν στο στήθος μου. Πώς μπόρεσε αυτό να διαλυθεί τότε που το αίμα μου ήταν παγωμένο, γιατί οι πνεύμονες και η καρδιά μου αμέσως μετά την αναβίωσή μου άρχισαν να λειτουργούν με τέτοια δύναμη αν το είδημα τότε ακόμα δεν είχε εξαφανιστεί? Είναι πολύ δύσκολο για μένα να πιστέψω ότι μπόρεσα με τέτοιες προϋποθέσεις να επανέλθω στη ζωή με ένα φυσικό τρόπο. Είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις που ασθενής γλιτώνει από μια τέτοια ασθένεια ακόμα και αν βρίσκεται σε πιο ευνοϊκές συνθήκες από ότι εγώ. Και οι δικές μου ευνοϊκές συνθήκες ποιες ήταν? Οι γιατροί μ' άφησαν, το σώμα μου το έπλυναν και το έβαλαν πάνω στο τραπέζι στο νεκροτομείο που δεν υπήρχε θέρμανση. Και κάτι άλλο ακόμα. Αυτά που έβλεπα και άκουγα δεν ήταν προϊόν της δικής μου φαντασίας.
όλα αυτά συνέβαιναν στην πραγματικότητα. Κατανοούσα πολύ καλά όλα που γίνονταν γύρω μου. Επομένως, όλα αυτά δεν ήταν παρεστήσεις και το μυαλό μου λειτουργούσε κανονικά. Και παρόλα αυτά αισθανόμουν τον εαυτό μου διαχωρισμένο. Έβλεπα το άψυχο σώμα μου ξαπλωμένο πάνω στο κρεβάτι και ταυτόχρονα έβλεπα τον άλλο εαυτό μου. Καταλάβαινα ότι βρίσκομαι σε μια κατάσταση διαφορετική και κατανοούσα όλες τις ιδιαιτερότητες του καινούριου αυτού πρόπου υπάρξεώς μου. Ξαφνικά, πάω να βλέπω αυτά που γίνονται μέσα στο δωμάτιό μου. Γιατί? Επειδή χάνω εντελώς τις αισθήσεις μου? Όχι, εξακολουθώ να βλέπω και να καταλαβαίνω όλα όσα γίνονται γύρω μου. Και δεν βλέπω αυτά που γίνονται στο δωμάτιό μου, επειδή δεν είμαι εκεί. Όταν θα επιστρέψω, θα βλέπω και θα ακούω πάλι. Όχι όμως μέσα στο δωμάτιο, αλλά στο νεκροτομείο στο οποίο ποτέ πριν δεν είχα βρεθεί. Και δεν υπάρχει ψυχή. Τότε, ποιος είναι αυτός που τα έβλεπε και τα άκουγε? Πώς μπόρεσε η ψυχή μόνη της να χωριστεί από το σώμα, αν στην περίπτωσή μου δεν συνέβη αυτό που στη γλώσσα μας λέγεται θάνατος? Και για ποιο λόγο εγώ θα τα έλεγα όλα αυτά σήμερα στην εποχή μας, στον αιώνα της απιστίας και της άρνησης, αν αυτά δεν ήταν για μένα μια πραγματικότητα? Επειδή πιστεύω και γνωρίζω ότι η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας περί θανάτου είναι αληθινή, αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω αυτή την εξομολόγηση. Την εξομολόγηση ενός ανθρώπου που δεν πίστευε στη μεταθάνατο ζωή και μετά και με έναν τρόπο θαυματουργικό θεραπεύτηκε από αυτή την παράλογη και τρομερή ασθένεια που έχει τόσο μεγάλη διάδοση στις μέρες μας. Είπε ο Κύριος με το στόμα του δικαίου Αβραάμ στην παραβολή στον πλούσιο και το φτωχό Λάζαρο. «Η Μωυσέως και των προφητών ου κακούσι, ουδέαν της εκ νεκρών αναστή, πιστήσονται». Λουκά 16 παράγραφος 31. Όσοι αγαπητοί αναγνώστες και αυτοί που παρακολουθήσατε το DVD με προσοχή σε αυτή τη διήγηση, θα καταλάβουν ότι αυτά τα λόγια του Κυρίου είναι αψευδή και ισχύουν και για μας και σήμερα. Οι άνθρωποι που δεν ακούνε και δεν τηρούν τις ζωοποιές εντολές του Κυρίου μας, που οι προφήτες και οι Απόστολοι έγραψαν στα Ιερά Βιβλία, γίνονται ανίκανοι να πιστεύουν σε αυτά που λέει ένας άνθρωπος που πραγματικά αναστήθηκε εκ νεκρών. Τέτοια είναι η καρδιά του ανθρώπου που είναι σκορπισμένη από την αμαρτία. Ο άνθρωπος, ενώ έχει αυτιά, δεν ακούει. Αυτό συνέβη στο τέλος του 19ου αιώνα στη Ρωσία. Εύχομαι αυτό να συνεχίσει πολλούς σκληρόκαρδους από εμάς, όπως και εμένα, να συνεχίσουμε να πιστέψουμε στον Κύριο Ιησού Χριστό πραγματικά και να δείξουμε με την ενέργειά μας και τα έργα μας για να μας ελεήσει και να πληρονομήσει την ουράνια βάση πύρα. Τώρα θα μιλήσουμε για μια σημαντική νεκροανάσταση που έγινε στη Ρωσία και που εγγράφτηκε στα χρονικά της Μόσχας και αργότερα εξεδόθηκε από τη λάβρα του Οσίου Σεργίου και αυτή η έκδοση έγινε επανεκτύπωση που δημοσιεύτηκε στην πόλη Καλούγκα το 1911 με μετάφραση από τον Αντώνιο Ντανίλη. Μας αναφέρει ότι αυτός ο άνθρωπος και λέγει: «Θα μπορούσα να πω ότι κατά τη γνώμη μου πιστεύω σωστά στο Θεό, πίστευα ότι είναι αιών, ότι είναι προσωπικός παντοδύναμος και αιώνιος. Δεχόμουν ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από αυτόν, αλλά δεν πίστευα στη μεταθάνατο ζωή. Και εγώ, όπως και ο γνωστός μου για τον οποίο είχα ομιλήσει, δεν καταλάβαινα πως έχω αυτή την εσφαλμένη αντίληψη περί θανάτου, μέχρι να μου το δείξει ένα περιστατικό. Και αυτό αποτελεί ακόμα ένα δείγμα της μη σοβαρής σχέσεώς μας γενικά με τη θρησκεία και ειδικά της δικής μου απροσεξίας σε ό,τι αφορά την πνευματική ζωή. Έτυχε να γνωριστούμε ένα σοβαρό, πολύ μορφωμένο άνθρωπο, το συμπαθούσα πολύ. Εκείνος ζούσε μόνος του, συχνά τον επισκεπτών. Και μια φορά που πήγα να τον δω, τον βρήκαν κάθε στο γραφείο να διαβάζει την χριστιανική κατήχηση. «Τι σημαίνει αυτό, πρόχωρε Αλεξάνδροβιτς?» έτσι τον έλεγαν. «Θέλετε να γίνετε δάσκαλος?» το ρώτησε. «Όχι, αγάπητε μου, τι λες δάσκαλος? Μακάρι να μπορούσα να γίνω δάσκαλος. Πρέπει να προετοιμαστώ για τις εξετάσεις. Ο καιρός πλησιάζει. Βλέπεις, μέρα με τη μέρα ασπρίζουν όλο και περισσότερο τα μαλλιά μου. Κάθε στιγμή μπορεί να με καλέσει», μου απάντησε, όπως και πάντα με ένα χαλόγιο. Δεν πήρα στα σοβαρά τα λόγια του. Επειδή ήταν άνθρωπος μορφωμένος και πάντα διάβαζε πολύ, νόμιζα ότι απλά ψάχνει στην καρκίνηση κάποιες πληροφορίες. Αυτός όμως ήθελε να μου εξηγήσει ακριβώς τι εννοούσε και μου είπε: «Διαβάζω πολλά και διαφορετικά σύγχρονα έργα και συναντώ εκεί πολλές ανοησίες, γι' αυτό και εξετάζω τον εαυτό μου να μην αποκλειστώ από τη σωστή οδό, γιατί στο τέλος της ζωής μας περιμένουν εξετάσεις. Πραγματικά δύσκολες εξετάσεις και επιπλέον δεν θα υπάρξει δυνατότητα να τις ξαναδώσουμε.
Πιστεύετε σε όλα αυτά? Μα πώς μπορώ να μην πιστεύω? Τι, πέστε μου αληθινά, μπορεί να μου συμβεί? Απλά, θα διαλυθώ και θα γίνω σκόνη. Και αν όχι, τότε μήπως θα υπάρξει περίπτωση να κληθώ και να απολογηθώ για τις πράξεις μου? Δεν είμαι ψυχοξύλο. Έχω θέληση και διάνοια. Συνειδητά έζησα και συνειδητά έπραξα όλες τις αμαρτίες μου. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Προχωρέα Αλεξάνδροβιτς, πώς φύτρωσε μέσα σας η πίστη στη μεταθάνατο ζωή. Η άποψή μου είναι ότι ο άνθρωπος πεθαίνει και όλα τελειώνουν, τελεία και πάω. Τον βλέπεις ακίνητο και άψυχο να σαφίζει και να αποσυντήρεται. Πώς μπορούμε μετά να μιλάμε για κάποιο είδος ζωή, του είπα εγώ εκφράζοντας τη γνώμη. Με συγχωρείτε, και για τον Λάζαρο και τον Τελώνη, τον τετραήμερο, τι να πούμε. Εννοούσε την τετραήμερη ανάστασή του, είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός. Ο ίδιος υπήρξε όμοιος με μένα άνθρωπος και πλάστηκε από τον ίδιο πυλό όπως και εγώ. Τον κοιτούσα και δεν μπορούσα να αποκρύψω την έκπληξη, την έκπληξή μου. Ήταν δύνατο ένας τόσο μορφωμένος άνθρωπος να πιστεύει σε αυτά τα διανόητα πράγματα? Ο Πρόχωρος Αλεξάνδροβιτς με τη σειρά του με κοίταξε με προσοχή και μου είπε με χαμηλό τόνο: Μήπως είστε απιστός? Όχι, γιατί εγώ πιστεύω στο Θεό, που απάντησε. Κι όμως, στη μεταθάνατο ζωή, που μας αποκαλύπτει το Ευαγγέλιο, δεν πιστεύετε. Σήμερα ο καθένας τον Θεό τον καταλαβαίνει διαφορετικά. Την Θεία Αποκάλυψη την κόβει και τη ράβει στα μέτρα του. Υπάρχει ακόμα και η ανθρώπινη αξιολόγηση. Σε αυτό λένε, πρέπει οπωσδήποτε να πιστεύουμε σε εκείνο, μπορεί και να μην πιστεύουμε και σε ένα τρίτο λόγο χάρη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε. Σαν να είναι πολλές οι αλήθειες και όχι μία. Και δεν καταλαβαίνω ότι σε αυτή την περίπτωση πιστεύουν σε κάτι που είναι προϊόν της δικής τους σκέψης και της φαντασίας. Οπότε δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για πίστη στο Θεό. Μπορούμε όμως σε όλα να πιστεύουμε. Μερικές φορές συναντάμε πολύ παράξενα πράγματα. Θέλετε να πείτε ακατανοητά? Προσπαθήστε να καταλάβετε τον εαυτό σας. Δεν θα μπορέσει. Πρέπει να καταλάβετε ότι η αιτία είστε εσείς ο ίδιος. Προσπαθήστε να μιλήσετε με έναν απλό άνθρωπο για τον τετραγωνισμό του κύκλου ή για κάποιο άλλο θέμα από τα ανώτερα μαθηματικά. Εκείνος δεν θα καταλάβει τίποτα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να απορρίψουμε την ίδια την επιστήμη. Βέβαια είναι πιο εύκολο να απορρίπτουμε κάτι, αλλά τις περισσότερες φορές από αυτό δεν βγαίνει κανένα αποτέλεσμα. Σκεφτείτε λίγο πόσο παράλογο είναι αυτό που μου λέτε. Λέτε ότι πιστεύετε στο Θεό, αλλά στη μεταθάνατο ζωή δεν πιστεύετε. Ο Θεός όμως δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Διαφορετικά τι Θεός είναι αυτός? Άλλωστε για τη ζωή πέραν του τάφου μίλησε ο ίδιος ο Χριστός. Είναι δυνατόν να έλεγε ψέματα? Κανείς όμως, ακόμα και χειρότεροι εχθροί του, δεν μπόρεσαν να τον κατηγορήσουν για το ότι κήρυτε ψέματα. Για ποιο λόγο τότε αυτός ήρθε στη γη και υπέφερε τόσα πάθη? Για ποιο λόγο, σας ρωτάω? Αν εμείς θα διαλυόμαστε και θα γινόμαστε σκόνη? Όχι, δεν μπορείτε να συνεχίσετε να σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να κατανοήσετε πόσο σημαντικό είναι κάτι τέτοιο. Αν αποκτήσετε σωστή αντίληψη πάνω στο θέμα αυτό, τότε η ζωή σας θα αλλάξει. Θα γίνει μέσα σας μία κατά κάποιο τρόπο ηθική επανάσταση. Η πεποίθηση αυτή θα σας στηρίζει και ταυτόχρονα θα σας παρηγορεί. Θα είναι για σας ένα στήριγμα στον καθημερινό σας αγώνα. Έβλεπα αυτά που έλεγε ο Πρόφορος Αλεξάνδροβιτς. Υπήρχε και υπάρχει κάποια λογική.